Ξεκινάει πιο ψύχρεμη από τις εκπομπές με τους που ασχολούνται κυρίως με θέματα του ΠΑΟΚ, με τον πιο ψύχρεμο δημοσιογράφο, τον οποίον ξέρουμε ότι περιμένετε με αγωνία για να αναλύσει ψύχρεμα, όπως τον χαρακτηρίζει, την κατάσταση στην έκτη Δευτέρα, κατά την οποία ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει εκτός έδρας. Και υπάρχει αυτή η αναστάτωση, υπάρχει αυτή η κακή διάθεση. Πάρα πολύ ψύχρεμη διάθεση. Α, γι' αυτό, ναι. Αφού γλιτώσαμε το ταξίδι, χαρακτηρίζεσαι. Ευχαριστώ την Ομίχλη για όλα όσα έκανε για μας. Μπορεί να φάγαμε 6 ώρες στο αεροδρόμιο να περιμένοντας. Αλλά κανένα πρόβλημα, την ευχαριστούμε. Ενημερωτικά για όσους ταξιδεύουν συχνά ή έστω και λίγο με αεροπλάνα, η Θεσσαλονίκη έχει πλέον έναν διάδρομο, ο οποίος μάλιστα δεν έχει την διαδρομή για να σηκωθεί ένα αεροπλάνο όπως πρέπει. Άρα στην πρώτη στραβή, για 3 μήνες θα γίνεται αυτό. Λίγο μίχλη, λίγο βροχή, λίγο έτσι, δεν θα σηκώνεται αεροπλάνο και δεν προσγειώνονται. Άρα έχετε το νου σας, κυρίως να κλείνετε αεροπλάνα μεσημεριανές ώρες. Αυτό κατάλαβα εγώ χθες από τις συζητήσεις που είχαμε παιδιά στο αεροδρόμιο. Υπαλλήλους, εταιριών κτλ. Ο κόσμος περιμένει να σε ακούσει τι κατάλαβες από τις συζητήσεις που είχες για τον ΠΑΟΚ. Το τι κατάλαβες για το αεροδρόμιο. Συζητήσεις που δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με αυτά που πίστευα. Δεν είναι δηλαδή. Πρώτα απ' όλα τα φιλιά μου σε όσους λέγανε ότι το παιχνίδι είναι μόντα. Τα φιλιά μου στον Ολυμπιακό που έκανε παραπονάκια για το πώς θα παίξει η Κέρκυρα και αναφέρθηκε και στον ΠΑΟΚ ακόμα και στα μέτρα τάξης του Κέρκυρα Ολυμπιακός. Πρώτος Ολυμπιακός. Πρώτος Ολυμπιακός. Μα αυτός είναι ο τρόπος που κινείται ο Ολυμπιακός. Δημιουργεί ένταση συνεχώς για να κάνει τη δουλειά του. Τα δικά μας τα κοιμισμένα πες. Τα δικά μας τα κοιμισμένα πες. Εγώ τι να πω. 23 ο κακός Ολυμπιακός με την Ευρώπη, 22 ο ΠΑΟΚ. Καλά, χθες ο Ολυμπιακός τώρα το γυρίζει με 2 γκολ αστεία, εντάξει. Τα κουνάκια σηκώνει την μπάλα, πάει στρώνει στον άλλον. Κόντρε, ούσου του, πάει κολλάει στο χέρι του Σισε και την σπρώχνει μέσα. Καλά, καλά. Εντάξει, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του, εννοείται. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε κάτι να το πει το ημίχρονο, αν αυτός ο Παμλίδης. Τρία διπλά Ολυμπιακός. Καλά, το πρώτο εκτός του λεγανοπεδίου είναι. Ηρέμησε. Εκεί να κάνουμε. Εντάξει. Να αλλάξουμε τη. Εγώ μόνο ο Ατρόμητος μου μείνει στο λεγανοπεδίο και μάθαινε. Τη γεωγραφία της χώρας για να μην παίζει πολλά στο λεγανοπεδίο. Γεγονός. Καλά, θα μας δώσει και στην Ξάνθη βέβαια. Λες και εκτός έδρας. Τέλος πάντων, Αθήνας, δεν είναι του ΠΑΟΚ το θέμα, δεν είναι ποδοσφαιρικό. Εγώ έχω καταλήξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ποδοσφαιρικό καθαρά. Μιλάμε για ένα παιχνίδι με 18 τελικές έναντι 5 του αντιπάλου. Βέβαια δεν γίνεται και ότι πάει μέσα να γράφει. Ροδρίγο. Βγάλε και κανένα. Εντάξει. Αλλά δεν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ πιο σύνθετο. ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δεν εμπνέει κανέναν. Και αυτό έχει αντίκτυπο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν εμπνέει τους ίδιους που αγωνίζονται σε αυτόν. Εντάξει. Είναι ένα κλαμπ άνευρο, άοσμο, άχρωμο. Γι' αυτό συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή παίζει ο Μάτος άναρχα και δείχνει να είναι ο Καφού. Άναρχα με την καλή έννοια, ότι παίρνει και κάποια πρωτοβουλία παραπάνω. Όλοι οι άλλοι, τσουκου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 . Ναι, για να μην γίνει το λάθος. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι, φίλε όμως. Άμα δεν πιστεύεις σε αυτό που κάνεις, παρετήσου. Δεν είναι ανάγκη να παίρνεις 800 και 1 εκατομμύριο και ταξίνεις. Δεν γίνεται αυτό. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας. Εντός δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι ότι είναι κακός ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός ήταν χειρότερος από τον ΠΑΟΚ χθες. Κακή εμφάνιση. Σχολιάζεται και γράφεται σήμερα για κακή εμφάνιση. Εντάξει, οι συνάδελφοι που το κάνουν αυτό, ρε φίλε, έχουν συναντήσει την μπάλα. Κακή εμφάνιση. Δεν είναι κακή εμφάνιση. Είναι η άβρα η οποία. Μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ με αυτή την εμφάνιση την ίδια θα μπορούσε να είναι 0-3. Η καλή εμφάνιση θα είναι προφανώς με 95-5 κατοχή, ναι. 40-0 τελικές. Ναι. Και πάλι θα χάσουν. Με 13-0 κόρνερ. Αυτή θα είναι η καλή εμφάνιση προφανώς. Τέλος πάντων, δεν υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν συναντήσει την μπάλα ποτέ στο διάβα τους. Το ξέρουμε αυτό. Και το εύκολο είναι να πεις κακή εμφάνιση γιατί αυτό είναι το κλίμα, ναι. Και αυτό θέλει, ναι, να διαβάσει ο κόσμος. Ο κύριε αγόρι μου, είναι μια πολιτική που την ακολουθείς. Υπάρχει κόσμος που σε στηρίζει σε αυτήν. Γιατί ο κόσμος θέλει πολλές φορές ένα κομμάτι του κόσμου, θέλει πολλές φορές να ακούει αυτό που θέλει. Και όχι αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, αφού υπάρχουν οι άνθρωποι λοιπόν που καλύπτουν αυτό το κομμάτι της δημοσιογραφίας, με γεια τους και χαρά τους, επιλογή τους είναι, θα κριθούν από την κοινή γνώμη. Και αυτή ουσιαστικά η στάση πολλές φορές επιβραβεύεται από το ίδιο το κοινό. Κακός κατ' εμέ, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός, δεν έκανε κακή εμφάνιση. Όταν μέσα στη Νέα Σμύρνη έχει 62% κατοχή, 18 έναντι 5 τελικές. Ωραία. Έχεις τις φάσεις, έχεις την μπάλα, έχεις τις τελικές, έχεις τέλος πάντων το παιχνίδι στο μισό του αντιπάλου. Κι όμως βρίσκεται ο τρόπος. Ο ΠΑΟΚ που είχε φάει 2 γκολ, 3 γκολ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια μέχρι σήμερα, να φάει 2 από τον Πανιόνιο, ο οποίος δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Έκανε 2 επιθέσεις ο Πανιόνιος. 3 έκανε. Έβαλε 2 γκολ. Ναι. Όσο έκανε και η Λάρισα. Όσο έκανε και η ΑΕΚ. Ναι, όσο δεν είναι και ο αυτό, φίλε. Είναι τώρα λιγοψυχία, φοβία. Είναι ένα κλαμπ που δεν εμπνέει, δεν είναι ποδοσφαιρικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι καθαρά δομής και δεν θα κατηγορήσω εγώ ούτε τους παίκτες ούτε τον προπονητή. Παρότι υπάρχουν παίκτες που θα ήθελα να τους σκίσω από το πρωί μέχρι το βράδυ και τον προπονητή που πραγματικά αναρωτιέμαι τι βλέπει σε αυτό το 4-4-2 και το επιλέγει. Εγώ διαφωνώ και με αρκετούς μέσα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αλλά έκανε αυτό είναι δευτερεύον. Έχει ευκαιρία για να κερδίσει. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν γίνεται με να δώσει χώρο. Εγώ λέω ότι και με 4-2-3-1 με τον Μπέλκα μέσα θα το βάλω τον γκολ. Στο 95. Και δεν θα φάω. Ούτε με τον Ατρόμητο ήμασταν καλοί στο 4-4-2. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά να το παίξουμε αυτό το πράγμα. Ωραία, αλλά είναι η άποψή μου. Ο προπονητής μπορεί να γυρίσει να μου πει όντως ότι εσύ κάναμε 4 φάσεις εκείνο το σημείο. Ναι. Δίκιο θα έχει κι αυτός. Ωραία, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Που βλέπω όταν παίζουμε 4-4-2. Πολύ χώροι χωρίς λόγο. Μου κόψει τον ηρμό όμως τώρα. Είμαστε που είμαστε καθυστερημένοι, μου κόβεις και τον ηρμό. Α, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ λοιπόν είναι δομής. Ποιος εμπνέει, ωραία, ποιος περνάει μηνύματα, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Όταν ο βασικός άξονας επικοινωνίας του ΠΑΟΚ είναι το Instagram, ωραία, και όταν ο τεχνικός διευθυντής κρύβεται, εγώ δεν έχω να πω τώρα τίποτα για τον προπονητή, γιατί θα πω για τον προπονητή τώρα σε 6 μήνες πάλι για τον προπονητή θα λέω. Είναι τυχαίο ότι αλλάζουμε προπονητή κάθε χρόνο. Δεν είναι θέμα προπονητή το πρόβλημα. Αυτή η ανοργασμικότητα που βγάζει ο ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με τον προπονητή. Έχει να κάνει με τον γκρουπ, με την ομάδα. Όλοι. Το να αποποιείται ο καθένας την ευθύνη του είναι το μόνο εύκολο. Πάει χθες ο Κωνσταντινίδης και διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Ακούω στην Νόβα γιατί δεν βγήκε κόκκινη. Ωραία. Δεν βγήκε κόκκινη στην ανατροπή του Κότνικ. Ρε φίλε, έχει αλλάξει ο χρονισμός από το καλοκαίρι. Ήθελε να πιέσει. Έλα ρε τώρα. Έτσι κάνουν οι παράγοντες. Πιέζουν για το επόμενο σφύριγμα. Να πιέσεις για κάτι, ρε φίλε, που έχει λογική. Όχι σιγά, να μην ξέρεις τον κανονισμό. Σιγά μην έχουν άλλη λογική. Τέλος πάντων τώρα. Και οι άλλοι είναι και 2 μέτρα και 8 εκατοστά. Τέλος πάντων τώρα. Επειδή τα νεύρα. Δεν έχω νεύρα βασικά. Απογοήτευση έχω. Ναι, ναι. Τι είναι ναι, ρε. Ναι, δεν έχεις νεύρα, ναι. Ξέρω. Ρε φίλε, απογοήτευση είναι. Απογοήτευση είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί. Και δεν είναι ποδοσφαιρικοί λόγοι. Τι να αναλύσουμε ποδοσφαιρικά, ρε Μίτσο. Πες μου, εσύ κάνε μου μια ποδοσφαιρική ανάλυση. Σου κάνω. Και συνολικά και ειδικά. Ωραία, πάμε ειδικά. Σου κάνω, άμα το δούμε. Πάμε ειδικά. Ειδικά. Εγώ βλέπω ένα πρώτο ημίχρονο που λογικά κυριαρχεί καλύτερη ομάδα. Γιατί ο Απόλλωνας έχει και πολλά προβλήματα. Έχει περάσει τρομερά δύσκολη κατάσταση. Ναι, φίλε, αλλά και με την Νετινάκη είχε προβλήματα και πέρασε. Εντάξει, το κέντρο 15 φορές. Είναι πολύ ναι. Δύσκολη κατάσταση στον Πανιόνιο. Αλλά διαπιστώνω μια ομάδα η οποία τρέμει. Αυτό ότι η έλλειψη ταχύτητας και αυτό το τσούκου τσούκου χωρίς καμία πρωτοβουλία και χωρίς κανένα ρίσκο. Κάτι το οποίο βλέπω και σε άλλα παιχνίδια. Το καταλαβαίνεις από κάθε στιγμή. Από το πώς εκτελείς ένα πλάγιο. Αλλιώς μπαίνεις στην τούμπα, αλλιώς είναι εκτός έδρας. Αυτό το τσούκου τσούκου και μην τυχόν γίνει το λάθος, σου δείχνει εξ αρχής ότι υπάρχει φόβος. Ωραία, και το κάνεις 0-1, ρε φίλε. Δεν πρόλαβες να το διαχειρίσεις το 0-1. Είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι και το πρόβλημα ότι τη σοφαρίζεσαι. Μα το 0-1, ρε φίλε, είναι από την μέσω σε επόμενη φάση και μετά ο Πανιόνιος παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Δεν συνεχίζει να κάνει το ίδιο. Δεν πέρασαν. Ένα λεπτό στο πρώτο μήνυμα και ένα λεπτό στο δεύτερο. Δεν πέρασαν λεπτά. Αλλά αυτό θα γίνει στο ποδόσφαιρο. Θα πάσει και μια ζημιά. Πώς διαχειρίζεις τη ζημιά, εκεί φαίνεται η ομάδα. Εγώ βλέπω γιατί το πιο κύριο σημείο αυτό είναι. Τι έγινε μετά το 1-1. Διαλύσανε. Καταρρεύσανε μετά το 1-1. Δεν υπήρχε πλέον φόβος, υπήρχε συνοθήλευμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πάλι στην ψυχολογία είναι για μένα. Γιατί μια κακή στιγμή δεν μπορούν να διαχειριστούν. Εκτός έδρας πάλι. Εντός την προηγούμενη εβδομάδα τη διαχειρίστηκαν. Ναι. Δύσκολη στιγμή. Ναι, ρε φίλε, πάλι το ο αντίπαλος πρόβλημα...
σε πρώτη φάση έβαλε γκολ. Το εντός έδρας το έχουμε λύσει. Και στη Λάρισα το ίδιο. Το εκτός συζητάμε. Ναι, το εντός το έχουμε λύσει. Ναι, αλλά πρέπει να το θυμίζουμε που και που ότι τα ίδια προβλήματα εντός έδρας θα ξεπερνάνε. Mm. Επί 20 λεπτά και όχι επί 5 που λέει ο Λουτσέσκου, χάθηκε η μπάλα. Καμία συνοχή, καμία πειθαρχία, θέσεις, πάσες, κατοχή, τίποτα απολύτως. Να βγάλουμε ένα time out να υπάρχει. Το βρήκαν όμως. Με 4-4-2, με οτιδήποτε. Πριν το 4-4-2, με την είσοδο του Πέρκα αλλάζει πάλι ο ρυθμός. Δεν είναι λίγα τα λεπτά. Το βρήκανε. Δεν σκοράρουν. Δεν σκοράρουν. Ψιλοαναρχία και κακές επιστροφές έχει ο ΠΑΟΚ. Σε εκείνο το σημείο. Είναι πρώτη φορά. Και η αντεπίθεση που βγάζει ο Πανιώνιος στο, στο 2-1 είναι κωμική, εντάξει. Ναι. Είναι δύο μέρες αντεπίθεση και δεν την προλαβαίνουμε. Είτε ειδικά χθες, είτε συνολικά σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, ο αντίπαλος ό,τι κάνει πάει μέσα. Ό,τι κάνει. Η Λάρισα, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος. Δεν είναι αυτό συνολικό φαινόμενο. Εκτός έδρας. Και εντός. Και εντός. Δεν είναι αυτό ένα συνολικό φαινόμενο. Είναι συνολικό φαινόμενο. Και τι κάνεις αυτό. Βάζεις δύο θεματοφύλακες, τι. Όχι, είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορείς να αδικείς έτσι την προσπάθειά σου. Στην πρώτη του φάση βάζει την αδικείς γιατί είσαι λιγόψυχος. Ναι. Δεν έχει συνέστηση του τι γίνεται. Άκου να δεις, Δημήτρη. Όλο το παιχνίδι για μένα είναι μια φάση. Βγάζει ο Πέλκας τον πρίγκο βυστή τα τίτ. Το χάσε, ρε. Δεν είναι το χάσε, είναι πώς το χάσε. Όλα χάνονται. Ο Κουλούρης πώς το χάσε. Πώς το κάνει εκείνο. Πες εσύ. Να μας εξηγήσει ο Κουλούρης τι έχει κάνει γιατί δεν το κάνει. Πες εσύ πώς ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό. Ο center for δεν είναι ότι το χάσε. Δεν με πειράζει να το χάσει. Δεν με πειράζει να το χάσει. Δεν με πειράζει να το χάσει. Όλα χάνονται. Ωραία. Ναι, ο Κουλούρης δεν έχει εξήγηση αυτό που κάνει. Αλλά τη σώζει την παρτίδα για την πάρτη του γιατί κάνει κλέψιμο και δίνει πέναλτι και το βάζει. Έχει ένα καλό ημίχρονο. Έχει ένα καλό ημίχρονο. Ωραία. Βγάζει τέτα τέτ στο 70 κάτι ο Πέλκας τον Πρίγκοβιτς. Το χάσε. Ρε Δημήτρη, βλέπε λίγο τις λεπτομέρειες. Τι να δω, μωρέ. Πάρε ρε με το πλασέ την μπάλα που μου την παίρνει με τη σχάρα. Βάλ το μπροστά σου και πλάσα, ρε. Καλά τώρα, εντάξει. Εσύ, καλά τι εντάξει, αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Μη μου το παίζει η Ιμπραήμοβιτς, δεν φίλε, βάλτο. Σούταρε στα περιστέρια. Ενώ, ο Πέλκα σούταρε. Δεν πήρε την μπάλα να κάνει τσικλίκι. Το έχει ξανακάνει φίλε. Αυτή την απάθεια και αυτό το έχει στην περιοχή. Το έχει. Δεν αυτό είναι έτσι όμως το ποδόσφαιρο, φίλε. Εκεί εγώ θέλω killer. Πάρ την μπάλα μπροστά και βάλτο. Το έχει ξανακάνει. Σου. Δεν είναι, είναι τραγική. Έτσι είναι. Λειτουργεί εντός περιοχής. Δεν γίνεται. Σαν να μην γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Στην τούμπα μπαίνει. Εκτός τα χάνει. Δεν είναι. Εκεί χάνεις 2-3 κλάσματα σημαντικά για τη φάση. Όταν δεν την παίρνεις την μπάλα με το πλασέ να την βάλεις μπροστά και μου την παίρνεις με τη σχάρα για να κάνεις το τσικλίκι, εκεί λοιπόν χάνεις όλη τη φάση. Και αυτό γιατί στο μυαλό σου έχεις το επιτηδευμένο. Στο μυαλό σου πρέπει να έχεις να κερδίσεις, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα πώς θα κερδίσεις. Και κάνω το με τη σχάρα να βάλω το. Άμα δεν το βάλεις, έχουμε θέμα. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Όλο. Διαφωνώ. Καλά. Διαφωνώ. Είναι τραγικό. Όλο το παιχνίδι είναι μετά το 1-1 για μένα, αυτό το διάστημα. Εγώ είμαι τραγική, είμαστε μετά το 1-1. Αυτό δείχνει. Αλλά το βρίσκω μετά. Την κατάσταση της ομάδας. Δεν συζητάμε την κατάσταση της ομάδας. Τρομερός φόβος. Συζητάμε το τι έγινε στο παιχνίδι χθες. Τρομερός φόβος. Απίστευτο κόμπλεξ. Απίστευτο κόμπλεξ. Έχει γίνει έμονη ιδέα αυτό το διπλό. Και τα φέρνει έτσι στο ποδόσφαιρο που γίνονται θαύματα. Για να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Και αυτό συνεχίζεται και το πρόβλημα διωγγώνεται κάθε εβδομάδα και πιο πολύ όσο συζητιέται. Εγώ θέλω να έχω στον ΠΑΟΚ, για να καταλήξουμε κάπου, θέλω να έχω στον ΠΑΟΚ Μουτζαχεντίν. Οι Μουτζαχεντίν όμως πρέπει να εμπνέονται και από κάπου. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ λοιπόν, οι τελευταίοι που φταίνουν οι παίκτες. Το ότι ο Πρίγκεβιτς την παίρνει με τη σχάρα. Το ότι ο Πέλκας σουτάρει στα πουλιά. Το ότι ο Κουλούρης τρώει ένα φλάσ και βάζει το στήθος, λες και έχει βάλει στοίχημα, θα βάλει γκολ με τη ρόγα και όχι το κεφάλι στην καλύτερη ενέργεια του Ελκαντουρί στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα μπροστά στο ότι είναι ένας ανοργασμικός οργανισμός που δεν πείθει κανέναν. Η βιτρίνα σου που είναι η ομάδα σου είναι η κατάληξη των όσων γίνονται καθημερινά μέσα στο κλαμπ. Πείθει. Εγώ πιστεύω ότι πείθει. Αν δεν έπειθε, θα συνέβαινε αυτό που συνέβαινε το 2014, που ήσουν πρώτος τέτοια εποχή με 5 βαθμούς και στο γήπεδο είχε 10.000 κόσμο. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
Δεν φαίνεται πόσο κόσμο δεν έχεις. Δεν είναι, ο κόσμος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς αυτό το ρόστερ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει. Αλλά εμείς που ξέρουμε πώς λειτουργούν, μπορώ να σου βρω εγώ 5.000 λόγους που δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Και η ελπίδα μου εμένα δεν είναι η εικόνα της δικιάς μας ομάδας, είναι η εικόνα των άλλων. Γιατί χθες ο Ολυμπιακός την πήδηξε στη Βέρεια από κολοφαρδία, γιατί αν κάνει ο Παμλίδης το 2-0 εκεί τελειώνει το παραμυθάκι. Πώς το χάνεις ρε αγόρι μου αυτό, πώς το χάνεις. Τέλος πάντων, θα κάνει αλλού γκέλες. Το θέμα είναι ρε φίλε ότι είμαι εγώ ικανός να εκμεταλλευτώ κανένας γκέλα. Είμαι ικανός. Δεν είμαι ικανός φίλε. Σήμερα στην πόλη θα ήταν πρώτο θέμα η νυχτερινή έξοδος κάποιων παιχτών. Σήμερα δεν είναι πρώτο θέμα αυτό, βεβαίως, γιατί δεν μιλάμε για Έλληνες. Είναι και αυτά τα φαινόμενα τα οποία ταλαιπωρούν τον ΠΑΟΚ. Καλά κάνανε τα παιδιά που βγήκαν και γιόρτασαν. Αλλά καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο σήμερα, αν ήταν Έλληνες χθες αυτοί. Δεν θα υπήρχε το παραμικρό άλλο θέμα συζήτησης. Είναι και αυτή μια διαφορά για να καταλάβουμε την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε πάλι μετά το παλιό διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Δημήτρης Μπατζόγλου παίζει στο κινητό του φιδάκι. Έπαιζες φιδάκι, δεν ήταν όχι. Και... ωραίο ήταν το φιδάκι. Αγχολητικό. Ναι. Να το πρώτο φιδάκι. Τελευταίο δεν είναι αγχολητικό, φίλε. Το κάναμε πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Τρώω κάτι ντόρτια, κάτι τέτοια. Κάτι... θυμίζω τον Πάουκ εκτός έδρας. Ναι. Πραγματικά είχε φοβερή κερκίδα ο Πάουκ. Εντάξει, δεν μπορεί άλλη ομάδα να έχει τέτοια κερκίδα στη Νέα Σμύρνη. Πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά εντάξει, να δεν... πούμε και λίγο για το περιστατικό στην Ομόνοια. Επειδή βλέπω ότι πολλοί πάνε να το διαχειριστούν και να το πάρουν όπως τους βολεύει. Ωραία. Δεν ήταν πρώτα απ' όλα κανένα επεισόδιο με διάθεση ρατσιστική. Ήτανε δύο πορείες συναντήθηκαν. Ωραία. Ξαφνικά οι άνθρωποι που κάνανε και γιορτάζανε το Μωάμεθ άρχισαν να βγάζουν κάτι πολεμικές κραυγές, δεχτήκανε μια ψιλοεπίθεση τα παιδιά μας, τα οποία βέβαια απάντησαν και πέσαν τα κλωτσομπούνια. Ωραία. Κακή στιγμή. Κακή στιγμή και κακή εκτίμηση από την πλευρά των Πακιστανών, γιατί δεν ήταν για να μαλώνουν με αυτούς. Ναι. Ωραία. Είναι να μην σου κάτσει. Τους έκατσε, έγινε ό,τι έγινε. Δεν το ζυγίσανε καλά. Δεν το ζυγίσανε και μπερδεύτηκαν λίγο, είναι η αλήθεια. Ωραία. Αλλά ο ΠΑΟΚ είχε στη Νέα Σμύρνη φοβερή κερκίδα. Ναι, όχι, να πούμε λίγο γιατί βλέπω κάτι ανακοινώσεις, κάτι μπράβο, καλά τους κάνατε, το έτσι, το αλλιώς. Δεν έχει να κάνει με το καλά τους κάνατε, δεν καλά τους κάνατε. Όποιος και να ήταν, το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν. Εντάξει, δεν είναι. Τα παιδιά μας δεν προκαλούν. Τους προκαλέσανε, πέσαν τα κλωτσομπούνια, χάρηκα πολύ, γεια σας. Απλά διέκρινα η αστυνομία, ρε φίλε, πολύ τους δικούς μας κυνηγούς εκεί στο μπάχαλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα λίγο. Χαλαρώστε λίγο. Λοιπόν, στο παιχνίδι. Σε αυτό που είπαμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο Λουτσέσκου, από τη μία, επαναλαμβάνομαι ότι ο Πανίνος είχε πολλά προβλήματα, βεβαίως. Πολλά και διάφορα θέματα. Φυσικά στο ημίχρονο τους βγάζαν στημένους. Ότι καθίσανε, ότι δημιουργήσαν τεχνικές κρίσεις και όλα αυτά. Όλοι αυτοί θα κρυφτούν βεβαίως σήμερα. Που το μάτς έληξε 2-2. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Θα το παίζανε δικαιωμένοι αν έμενε το 0-1. Κατά τύχη, ξέρω εγώ, επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Και τώρα θα κρυφτούν. Αυτό έχει ξαναγίνει πολλές φορές με τον ΠΑΟΚ, έτσι το ξέρετε. Και με τα Γιάννενα και με αγώνες με τη Βέρεια και με Πανιωνίους και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ίδιο πράγμα. Να μην χαρεί ποτέ ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Όταν κερδίζει στημένος ο άλλος ή αδικήθηκε ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί είναι που τα καταφέρουν οι αντίπαλοι, έτσι. Γιατί πραγματικά δεν χαίρεται ποτέ ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Τα καταφέρουν.
αποφάσισε ο Λουτσέσκου να χρησιμοποιήσει την ίδια δεκάδα του προηγούμενου αγώνα. Ήταν ικανοποιημένος. Συζητιέται αυτό. Νομίζω ότι αμυντικά δεν είχαμε σταθερότητα ούτε με τον Ατρόμητο. Αυτή που είχαμε. Αν πεις ότι πρέπει να έχει ενεργούς παίχτες για να υπάρχει μια ισορροπία στα αποδυτήρια, γιατί όσοι δεν παίζουν γκρινιάζουν, πιο πολύ στέκει. Δηλαδή να έχει ενεργούς 17-18 παίχτες παρά 12-13. Γιατί τα παιχνίδια είναι και λίγα. Ο Ζαμπράνο δεν έπαιξε. Προσπάθησε να περάσει η ΠΑΕ το Σάββατο ότι ήταν ικανοποιημένος από τους άλλους και γι' αυτό τον άφησε έξω τον Ζαμπράνο. Αυτά βεβαίως δεν στέκουν βάσει λογικής και δεν μπορούν να μεταφέρουν. Ο Ζαμπράνο πληρώνει την αποβολή του στο ΟΑΚΑ. Όσοι πιστεύουν το αντίθετο είναι αφελής. Να θέλει η ΠΑΕ να περνάει τέτοια μηνύματα. Κοίτα, και να τα περνάμε κι εμείς. Η ΠΑΕ αυτό που κάνει πρώτα απ' όλα, γιατί παίρνεις θέση για τον Ζαμπράνο στην ανακοίνωσή σου. Στη διαλόγη σου. Γιατί κάνεις διαλόγη για τον Ζαμπράνο, για να μας βάζεις σε λάκα. Δεν είναι μια εξήγηση. Εντάξει, τι είναι εξήγηση να δώσει, δηλαδή χαζοί είμαστε, δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Λουτσέσκου θόλωσε με την κόκκινη στο ΟΑΚΑ. Όχι. Εσύ άμα ήσουν, δηλαδή ο Λουτσέσκου δεν θα θόλωνες. Δεν ξέρω. Ο Ζαμπράνο είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Κρέσπο, 100%. Και ο Μαλεζάς είναι καλύτερος από τον Κρέσπο, δεν το βλέπουμε δεκάδα ποτέ. Ναι, ίσως. Αλλά σε παιχνίδι που έχει κομπλεξικά προβλήματα και θες καλύτερες προσωπικότητες, τον βάζει ο Ζαμπράνο. Λέω εγώ. Που δεν είμαι προπονητής. Ωραία, θα σου πω εγώ το και άλλο. Δεν τα ζυγίζω όλα όπως εκείνος. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Εγώ θα σε πω από την άλλη χωρίς να την υιοθετώ, εντάξει. Mm. Θα μπω στο μυαλό του προπονητή. Με τον Ολυμπιακό σου τάει την μπάλα πάνω στον Engels. Με την ΑΕΚ τρως την κόκκινη που τρως. Το Ολυμπιακό είναι εντάξει, αστείο, δεν είναι. Αστείο, ρε φίλε, είναι γεγονός. Ωραία. Σε βλέπω ότι είσαι χαλαρός, μάλλον γιατί είσαι δανεικός. Λέω λοιπόν να το συζητήσουμε λίγο, να καθίσεις να ξεκουραστείς, να το σκεφτείς λίγο καλύτερα. Να με πείσεις εμένα ότι αξίζει να κάνω μια εισήγηση το καλοκαίρι να σε αγοράσουν. Εντάξει, αλλά σε πρώτη φάση δεν θα σε βάλω 2-3 παιχνίδια, λέω εγώ. Γιατί σε βλέπω χαλαρό. Δεν το υιοθετώ. Το 2-2, για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ τον Ζαμπράνο δεν τον έβγαζα ποτέ, εντάξει, σε Σταύρος. Αν είναι να βάλω τον Κρέσπο. Βασικά, αν είναι να βάλω τον Κρέσπο, δεν θα έβγαζα. Τι να σου πω, να καταλάβεις τώρα. Δηλαδή, το Δημητρίου. Το Δημητρίου δεν θα έβγαζα. Ναι. Το παλικάρι. Ωραία. Και αυτό είναι ένα θέμα με τον Μαλεζά. Βλέπεις δε ότι είμαστε συμπλεγματικοί, ότι δεν έχουμε άτομα να νιώθουν. Ε. Βάλε Μαλεζά, Βαρέλα. Ένα θέμα αυτό, ένα θέμα ο Βιερίνια ω αριστερό μπακ. Την προηγούμενη εβδομάδα ψιλοσυμφωνήσαμε όλοι επειδή κέρδισε ο Πάοκ. Τώρα επειδή δεν κέρδισε ο Πάοκ, ήταν λάθος του Βιερίνια. Ποιο να βάλει, τον Λίνο, τον Ιωσήφιδη. Να ρωτήσουμε τον τεχνικό διευθυντή που άφησε την ομάδα με ένα αριστερό μπακ. Ρε. Να ρωτήσουμε τον αθλητικό διευθυντή που πάρει στην Πούδρα, είναι ο Λουτσέσκου τον Πινελίκη. Πριν τον αγώνα συζητάμε έτσι. Όχι εκ του αποτελέσματος πάλι. Mm. Πριν τον αγώνα, ποιο να βάλει. Ποιον. Αφού έχει την εικόνα του ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Που μπορεί να μην βγει και ο Βιερίνια, μπορεί να ήταν κακός αμυντικά, δεν ξέρω τι ήταν χθες. Λέω πριν τον αγώνα. Όχι πάλι εκ του αποτελέσματος. Τέλος πάντων, ο Κάνιας, ο Τσίμηρο, 4-2-3-1, ο Ελκαντουρί, ο Μακ, ο Κουλούρης σε εκτός έδρας παιχνίδι. Πρώτο ημίχρονο, ο Πανίνος πολύ επηρεασμένος, κακός, ή δεν μπορούσε, ή δεν. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε. Πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής μπάλας, λίγες φάσεις, ωραίοι θεατής. Αλλά εγώ αυτό που διέκρινα ήταν μια ομάδα που φοβόταν να κάνει το λάθος. Μια ομάδα που δεν έπαιρνε ρίσκα. Φοβόταν να κάνει το λάθος και τελικά τα έκανε. Και τα δύο γκολ ναι, λέγω το πρώτο ημίχρονο. Λέγω το πρώτο ημίχρονο που είναι άλλη εικόνα του παιχνιδιού. Μικρές ταχύτητες, προσεκτικά πράγματα. Μην τυχόν γίνει στράβη. Δεν είχες εκείνη τη διάθεση στην οτροπία ότι μπαίνεις και θα σου δείξω εσένα τον απέναντι ότι δεν έχεις καμία τύχη. Και κακό transition είχαμε χθες. Επιθετικό. Πολύ κακό transition. Πότε έχει καλό, έχει ποτέ καλό. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Ο Κουλούρης κάνει καλό πρώτο ημίχρονο. Είναι αυτό που η διαφορά. Συμμετέχει με πλάτη, συνεργασίες και ένα γκολ με ατομική ενέργεια. Όλο τον γκολ είναι δικό του. Καλό πρώτο ημίχρονο. Από τον Κουλούρη, παρά το κακό τελείωμα εκεί βεβαίως που κάνει κάτι αδιανόητο στη φάση εκεί με. Είναι το... γιατί το μυαλό του είναι στα κόκκινα συνεχώς. Με το στήθος. Πρέπει να ηρεμήσει. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει τελειώσει ημίχρονο με 2 γκολ. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Και το πλασέ, το πρώτο καλό το κάνει. Στην κλειστή. Ναι. Λοκάρι βρίσκει. Ναι. Γίνεται η στραβή. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, θα έχει και στραβές.
Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζεις. Είναι 40 χιλιόμετρα γκολ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Πώς το αντιμετωπίζεις. Το αντιμετώπισε τραγικά ο ΠΑΟΚ. Τα χάσανε. Κάθε οργάνωση, κάθε συνοχή επί 15-20 λεπτά χάθηκε. Άρχισαν οι αλλαγές. Έγιναν οι πρώτες φάσεις με τον Μπέλκα. Αλλάζει η ψυχολογία. Πλέον αρχίζει και φοβάται ο Πανιόνιος. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, ψάχνει τον γκολ. Φάση από εδώ, φάση από εκεί, στημένα πολλά. Ο Πέλκας, ο Πρίγιοβιτς από εδώ από εκεί. Έχει χάσει την ισορροπία του ΠΑΟΚ βεβαίως χωρίς ένα χαφ. Εντάξει. Δεδομένο είναι γιατί βγαίνει αρκετούτσικες φορές ο Πανιόνιος με παίχτη παραπάνω. Βγαίνει. Παίρνει ανάσες, εκείνη με μια διαφωνία μου. 2-3 κόντρα με παίχτη παραπάνω τις βγάζει. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι με χαφ λιγότερο. Φταίει αυτό. Φταίει και αυτό. Φταίει και αυτό. Εντάξει. Φταίει και αυτό ότι. Μα αλλάζει την εικόνα του αγώνα ενώ έχει πάρει πάλι τα ενία. Εμένα αυτή είναι η ένστασή μου. Χάνει τα λεπτά. Δεν άλλαξε κάτι όταν μπήκε ο Πρίγιοβιτς. Δεν άλλαξε κάτι. Αυτό που άλλαξαν στο 1-1, εκεί άλλαξε το παιχνίδι. Και από το 60-65 και μετά το ξαναπαίρνει ο Πάο. 4-4-2 δίνει χώρο στον Πανιόνιο πάλι ενώ τον έχει κλείσει. Εκεί σου λέω εμένα είναι η ένστασή μου. Αφού τον έχω κλείσει, άστον θα το κάνω τον γκολ. Μα με 4-4 δεν τον έκλεισε. Δεν τον έκλεισε. Δηλαδή στην αλλαγή του Πέλκα τον κλείνει. Μετά του δίνει χώρο. Ό,τι και αν έγινε, δεν μπορεί να στέκει για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα στα εκτός έδρας. Κάθε φάση που τρώει λίγες φάσεις, ελάχιστες. Πάλι είναι στο μέσο όρο είσαι χθες. Πέντε τελικές κάνει ο Πανιόνιος. Ναι, είναι απίστευτο. Αυτός είναι μέσο όρο. Είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Δηλαδή, είναι 40%. Εκτός έδρας. Να δέχεται 5 τελικές μόνο και μια μεγάλη φάση από αυτές σε όλα τα γήπεδα και αυτό να το πληρώνει. Δεν στέκει. Δεν γίνεται. Στη Λάρισα το ίδιο. Τα είπες. Ναι, αυτό. Στον Ολυμπιακό το ίδιο. Στην ΑΕΚ το ίδιο. Δεν είναι επιτυχία για μια ομάδα σε τόσα εκτός και με καλούς αντιπάλους όπως είναι και οι δύο να έχει δεχθεί συνολικά ξέρω εγώ, 12-15 τελικές, τρεις φάσεις, αλλά να έχει 5 γκολ. Ωραία, φταίει. Φταίει κάτι άλλο, γιατί στη Λάρισα δεν φταίει ο Ρέι, αυτό που έγινε. Τι είναι αυτό ο Ρέι, ούτε στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ξεκάθαρη ευθύνη έχει μόνο χθες ο Ρέι. Ναι. Αλλά αυτό συμβαίνει, κάτι βρες εξήγηση. Η δουλειά του προπονητή αυτή δεν είναι. Να ετοιμάσει μια ομάδα που θα δέχεται όσο δυνατόν λιγότερες φάσεις, θα κάνει όσο δυνατόν περισσότερες, θα ελέγχει, θα κυριαρχεί, θα έχει κατοχή. Να αλλάξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ναι, να αλλάξει. Να έρθει ένας που θα έχει ο ΠΑΟΚ 95% κατοχή. Θα κάνει 40 τελικές. Μηδέν ο αντίπαλος, μην τυχόν και κρατήσει ο ΠΑΟΚ μια φορά το μηδέν, γιατί. Δεν είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ο προπονητής, όχι ο συγκεκριμένος, γενικά ο προπονητής. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι από πιο πάνω. Και το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν λύνεται αν δεν σοβαρευτούν αυτοί που αποφασίζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει τη δέχεται, όποιος θέλει δεν τη δέχεται. Εντός έδρας ο ΠΑΟΚ ό,τι και να αντιμετωπίσει το ξεπερνάει. Και ανατροπές και διαιτησίες και άδειο γήπεδο και αντιπάλους που κλείνονται και που ανοίγονται και τα λοιπά. Εκτός έδρας ό,τι και να κάνει καλό, ισοπαλία. Θα χάνει κιόλας χθες. Αυτό που το πας, ό,τι θα χάνει. Εννοείται ότι θα χάνει. Το παιχνίδι αυτό θα το χάνει κιόλας. Εσύ θα είχε, σε μια φάση είχες 1-17 τελικές και οι άλλοι είχαν 2-5. Είχε κακή εμφάνιση ο ΠΑΟΚ χθες. Αιτιολόγησε το μουσείο. Κακή εμφάνιση. Στο εξήγησα, ρε Μίτσο. Αυτή είναι η δημοσιογραφία που κάνουν μερικοί συνάδελφοι. Δεν πάω να τους κατηγορήσω. Αυτό επέλεξαν να κάνουν, ρε φίλε. Δεν θέλουν να βγουν μπροστά. Δεν θέλουν να πάνε κοντά στο ρεύμα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι θέλουν να την κάνουν καλά. Με γεια τους και χαρά τους. Τι έκανα εγώ τώρα, δηλαδή. Όχι, μήπως ήταν πράγματι κακός ο ΠΑΟΚ και χθες. Εγώ επειδή είδα και το ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και το Πανιόνιος Ολυμπιακός. Απλά ο Ολυμπιακός είχε ένα καλύτερο διάστημα στο πρώτο ημίχρονο και από το 60 και μετά δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Και κερδίζει με βαβά απέναντι. Ήταν κακός ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Ή έχει κερδίσει με τον Μπανανά να κάνει ένα λάθος το οποίο δεν γίνεται. Θα μου πεις εσύ πώς προηγήθηκες. Την έκανε ο Μαύρος. Την έκανε, αλήθεια είναι αυτό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. 7 στα 7 στην Τούμπα, 0 στα 6 εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος, τον πέρασε ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα, Λουπετανιά. Και ο ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο πάλι εκτός έδρας στην Ξάνθη. Κόντρα στην Ξάνθη. Κάποιο μυαλό στον ΠΑΟΚ σκέφτηκε ότι τι να κάνουμε τώρα αυτήν την εβδομάδα.
για να τα αλλάξουμε, να τους τιμωρήσουμε. Να τους πάμε, να τους κλείσουμε. Κάποιος... Αυτό πιο αστέρι το σκέφτηκε πάλι. Δεν ξέρω. Κάποιος σκέφτηκε. Ωραία, να... με τιμωρήσετε και με άμεση μια στη Μακεδονία παλάζε, φίλε στη Σουήτα που βλέπει θάλασσα. Δεν είναι έτσι. Δεν το θέτει σωστά. Τι. Για σένα αυτό θα είναι κέρδος. Για τον παίχτη είναι τιμωρία το να πάει στο ξενοδοχείο. Γιατί. Μήτε... Τιμωρία είναι ρε φίλε, κοίταξε στα ξενοδοχεία παίρνω τη μισή σου ζωή. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Έλα ρε τώρα, θα το ξεπεράσω. Ναι, καλά. Θα πάρω και δύο τηλέφωνα. Εσύ αυτούς εδώ τους, είναι... τους έχεις για τιμωρία. Αυτούς εδώ τους φοβισμένους, τους κομπλεξικούς. Όχι. Είναι η λύση τιμωρία. Να γυρίσουμε λεωφορείο, σκέφτηκε κάποιο άλλο μυαλό. Τι? Να γυρίσουμε λεωφορείο, τους τιμωρήσουμε. Ποιος το σκέφτηκε αυτό. Να τους κυνηγήσουμε, να τους βάλουμε πρόστιμο, να τους δίνουμε, να τους. Αυτούς εδώ. Κοίτα να σου πω κάτι. Αν θες να κάνεις μια ομάδα η οποία θα είναι το Playmobil σου και να επηρεάζεις από τον κάθε στόκο που σου στέλνει κανένα μήνυμα και αυτό να λέγεται διοίκηση, κανένα πρόβλημα. Κάντε ό,τι θέλετε. Απλά μην το πείτε πάω και αυτό το πράγμα. Πείτε το αλλιώς. Πείτε το αλλιώς, ρε. Πείτε το. Ξέρω εγώ. Δυναμό. Πείτε το Λοκομοτίβ. Αλλιώς, μην το λέτε ΠΑΟΚ. Μην συνδέετε τον ΠΑΟΚ με αυτή την νοοτροπία. Δεν είναι κακό. Γι' αυτό λέω εγώ ότι αυτοί που βγήκαν χθες και γιορτάζανε, καλά κάναν τα παιδιά. Αυτό είχαν ανάγκη να κάνουν, αυτό έκαναν. Αλλά, αν ήταν Έλληνες. Γενέθλια είχαν. Οκ, ναι, καλά κάνανε. Γενέθλια είχαν. Του χάρη στις γενέθλια ήταν, είχε. Και, στιγματίστηκε, και στιγματίστηκε. Για τα γενέθλια. Γιατί είναι Έλληνες. Όταν τον φάγανε για να κάνει αμάκα ο άλλος και να παίζει ο δικός του. Εντάξει, γενέθλια είχε ο Χαρίσης. Ρε φουκαράδες. Και αυτός Έλληνες. Συνεργάστηκε εμέσως με όλο το κλίμα που υπάρχει. Και τον βγάζανε στο πέναλτι το Χαρίση επειδή βγήκε στα γενέθλια του και τον Κλάους. Ο Κλάους εκείνη τη μέρα στα γενέθλια του Χαρίση έχασε τον πνευμαχιόνιο του αρχηγού. Που, τους βρήκε, που ήταν έξω μέχρι τη μία το βράδυ, εντάξει, όχι μέχρι τις τέσσερις. Καλώς δεν θα ασχοληθεί κανείς σήμερα με ό,τι έγινε χθες το βράδυ. Καλώς. Αλλά γιατί να ασχοληθούμε αν ήταν Έλληνες. Και να βρούμε το φταίχτη. Γιατί αυτά θα γινόταν έτσι, ξέρουμε καλά. Θα βρίσκαμε το φταίχτη σήμερα και θα γινόταν. Ωραία, τι θα τραβήξουμε. Τι ήταν ο Χαρίσης χθες. Κουτί ήταν. Ο Πέλκας, ο Κουλούρης, ο Πιάλη. Ο Χαρίσης χθες για το παιχνίδι ήταν κουτί. Κουτί. Ούτε να ρισκάρεις, ούτε τίποτα. Βάζει το Χαρίση εκεί. Πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά. Σιγά μην βγάζανε κόντρα οι Πανιώνοι δύο ημερών με το Χαρίση μέσα. Άσερε. Γι' αυτό τελειώστε με τον άμπαλο που έχετε εκεί μέσα. Τελειώστε, σοβαρευτείτε εσείς που αποφασίζετε και ο άμπαλος δεν είναι ο προπονητής. Όπως και ο προηγούμενος δεν ήταν άμπαλος, παρότι εγώ δεν τον γουστάρω γιατί είπε την ομάδα μου στημένη δημοσίως και αυτό δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Σαν Σταύρος. Ούτε εκείνος ήταν άμπαλος. Εντάξει, τελειώστε με τον άμπαλο. Ωραία, ή εξηγήστε μας γιατί τον κρατάτε. Εξηγήστε μας γιατί τον κρατάτε. Αυτά. Μία η ώρα φτάσαμε. Θα ανοίξουμε και γραμμές να ακούσουμε τι βλέπετε εσείς. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει ψυχραιμία. Κανείς δεν είναι ψύχρεμος. Όλοι δίκιο έχουν σε αυτά που λένε πάνω στον πανικό. Δεν μπορούν να εξηγηθούν λογικά κάποια πράγματα. Φυσικά. Γίνονται λάθος εκτιμήσεις και από εμάς προφανώς και από όλους. Αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος στον ΠΑΟΚ είναι δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί. Αλλά τα συζητάμε. Ο καθένας μπορούμε ψύχραιμα και χωρίς χαρακτηρισμούς πάντα να τα συζητήσουμε σε λίγο που θα ανοίξουμε γραμμές αφού κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πάμε γρήγορα στη δεύτερη ώρα. Δευτέρα όπως συνηθίζεται, εντάξει, κυριαρχεί το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ μπάσκετ δεν έπαιξε, αλλά δυστυχώς βλέπουμε μια κακή είδηση για τον Γκόνιαρη. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Στο χάντμπολ είχε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στο βόλι έχασε από μια καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρα, έτσι από τον Ολυμπιακό το Σάββατο. Αλλά κυριαρχεί το ποδόσφαιρο και οι συζητήσεις γι' αυτό. Ό,τι άλλο θέλει ο καθένας μπορεί να πει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε δεύτερη ώρα, λίγο μετά τη μία. Τι λίγο, 12-13 λεπτά μετά τη μία. Ανοίγουμε γραμμές για να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε. Είπαμε ότι όλοι δικαιολογούνται. Είναι δύσκολη η κατάσταση. 23-10-287-888 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ κυρίως. Είπαμε ότι οι Δευτέρες, όταν αφού έχει παίξει ποδοσφαιρική ομάδα, αδικούν λίγο τα υπόλοιπα τμήματα. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση.
Έχει και μεσοβδόμαδα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ στο Κύπελλο με το Ενεγυνιακό Τετάρτη στο Καθατζόγλιο και Σάββατο μετά στην Ξάνθη. Εκτός έδρας, άρα στη Βόρεια Ελλάδα. Το Καθατζόγλιο εκτός έδρας, εντάξει. 23-10-287-888. Πάμε στους πρώτους φίλους που περιμένουν. Καλό μεσημέρι. Ναι. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα και στο Σταύρο δίπλα. Ναι. Δημήτρη, γιατί σου φαίνεται παράξενο και λες ότι όλα στον ΠΑΟΚ συμβαίνουν, τα παράξενα και, και τις μοίρες και τα εξφάλεις και αυτά. Γιατί σου φαίνεται παράξενο, θα σου πω στατιστικά τι συμβαίνει εδώ και όχι το φέτος. Ολόκληρες δεκαετίες είναι αυτό στον ΠΑΟΚ μετά εκτός έδρας. Στο Καφτατζόγλιο έχει να πάρει διπλό σαν το φετινό, 20 χρόνια. Σαν το φετινό. 20... Σαν το φετινό, όχι. Αυτό είναι αλήθεια, σπάει ρεκόρ. Πολύ αλλά καλή ομάδα, πρόβλημα, πολύ καλό ρόστερ. Εντός έδρας χωρίς κόσμο 7 στα 7, εκτός 0 στα 6. Δεν συμβαίνει συχνά. Δημήτρη, στις δύσκολες έδρες, Καφτατζόγλιο, Χαριλάου, Ουάκα, Καραϊσκάκη, Λεωφόρο, πόσα χρόνια έχει να πάρει διπλό. Ναι. Είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει. Φέτος δεν μπαίνουν ούτε στις εύκολες έδρες. Σε όλες τις έδρες πάνω από μία δεκαετία έχεις να βγάλεις διπλό στις δύσκολες. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Κάτι σημαίνει. Είναι το DNA, η νοοτροπία. Όταν με κατεβαίνεις κάτω, βγαίνεις από την Τούμπα και με κατεβαίνεις σαν τον Τζανετάκο και λες εσύ τώρα που είπες στην αρχή στον πρόλογο ότι φοβούνται. Γιατί να φοβούνται ρε Δημήτρη, εκατομμύρια παίρνουν. Τι να φοβούνται. Εγώ πάω στη δουλειά μου και παίρνω 3-4 εκατοστάρικα και δεν φοβάμαι. Αυτοί με τα εκατομμύρια και τις καταθέσεις και τα μασάζ και τα χαμάμ, γιατί να φοβούνται. Το γιατί δεν το ξέρω, αλλά εγώ το βλέπω. Δεν το ξέρω το γιατί. Το βλέπεις, συμφωνώ, συμφωνώ, ναι. Ρητορικό είναι το ερώτημα, ναι. Γιατί να φοβούνται. Για ποιο λόγο. Έχουν λόγο να φοβούνται κάτι. ΠΑΟΚΙΣ. Φοράς τη φανέλα του ΠΑΟΚ με το δικέφαλο. Έχουν... Από το πρώτο πεντάλεπτο φαίνεται χθες. Έχει ποτίσει αίμα αυτή η φανέλα, έχει νεκρούς. Ποιος θα φοβηθεί. Θα φοβηθεί ο Πρίγιοβιτς που έχει παίξει. Γιατί να φοβηθούν, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι κακή νοοτροπία απλά. Δεν υπάρχει φόβος. Είναι κακή νοοτροπία. Πιστεύουν ότι κατεβαίνουν κάτω, μόνο με το όνομα δεν κερδίζεις έτσι. Κανένα. Ούτε με την ποια ομάδα να σου πω τώρα. Δεν θέλω να προσβάλλω και τις ομάδες. Μία ερασιτεχνική ομάδα δεν μπορείς να κερδίσεις έτσι. Αν γίνει το πρώτο διπλό όμως θα αλλάξει αυτό. Το πρώτο διπλό για να γίνει πρέπει να αλλάξει την νοοτροπία. Αν δεν αλλάξει την νοοτροπία, εκτός έδρας νίκης δεν πρόκειται να κάνουν φέτος. Και γενικά. Έγινε ένα καλά. Και στην Τούμπα το απόλυτο θα το κάνουμε, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Οπότε, άμα κάνουν το απόλυτο στην Τούμπα, θα εξασφαλίσουμε το Europa League. Ναι. Γιατί έτσι όπως πάμε με τα εκτός έδρας ένα βαθμό ανά παιχνίδι ή ανά δύο παιχνίδια. Έτσι βλέπω τη συγκομιδή να είναι εκεί γύρω στους 50-55, εντάξει, εξασφαλίζουμε. Ναι, αν συνεχιστεί αυτό, έτσι θα γίνει. Εντάξει. Πάντως νομίζω ότι χειρότερο ξεκίνημα είχαμε την πρώτη χρονιά του Σάντος, αλλά εκεί άμα βάλουμε την ομάδα που είχαμε, την επόμενη χρονιά όλοι έφυγαν και οι μισοί σταμάτησαν το ποδόσφαιρο και άλλοι κατέληξαν σε ομάδες Β και Γ εθνικής. Την πρώτη ή τη δεύτερη. Την πρώτη. Την πρώτη, το 7-8. Τη δεύτερη είχε πρόβλημα στα ντέρμπι, όχι σε όλα τα εκτός έδρας. Είχε. Η δεύτερη ή η τρίτη είχε, είναι. 0-0 με Πανιόνιο, με Ατρόμητο, με... Άσε, την τελευταία χρονιά. Με Πανιόνιο, με Ακυρωθέν γκολ κανονικό, με Ατρόμητο, Ακυρωθέν γκολ κανονικό. Τρίπολη πέναλτι τα οποία δεν δόθηκαν, δύο κιόλας. Εκείνη στις πρώτες πέντε αγωνιστικές είχε γίνει το παγίδι του Δράμπαλη, Δημήτρη. Δεν συγκρίνουμε, άσε. Εκείνη η ομάδα ήταν διαφορετική. Την πρώτη χρονιά ήταν που πήρε ένα διπλό στο Καφτατζόγλιο με την Καλαμαριά. Με 0-2 που πήραμε τη φανέλα τότε του Ήλιεφ. Κακή ομάδα, κακή ομάδα εκείνη. Ήταν κακή ομάδα, αυτό λέμε. Τώρα με Μπαγιάνο έπαιζες και... Παιδιά, δεν δικαιολογείται. Δηλαδή τώρα τι προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Από το καλοκαίρι είναι και το Europa League που δεν έχουμε πάρει διπλά. Ναι. Δεν είναι μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα. Η ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει, αν βάλουμε και την Καλαμαριά που την κερδίσαμε στο 93. Εδώ φάγαμε ντόρκια σε φιλικό με το Λίπη Βόλο, όπως λέγονται αυτή η καινούργια ομάδα. Ναι. Του Μπέου. Ναι, πώς το εξηγήσεις, δηλαδή, υπάρχει εξήγηση. Για μένα είναι συνολική ευθύνη, αλλά για μένα πρώτος και κύριος είναι προπονητής, παιδιά. Δεν εμπνέει την ομάδα. Δεν βλέπεις αυτό που σου είπε ο Σταύρος, δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκες. Με το που βάζουμε τον γκολ στο 41, δεν το βάλαμε στο 42. Ο Πανιόνιος εκεί που ήταν, δεν είχε περάσει το κέντρο, λες και είχε τείχος. Πήρε κατευθείαν μπάλα στα πόδια του, το είπα. Μα κάνει το σούτ του Ντουρμισάη εκεί που η μπάλα αν περάσει κάτω τα πόδια του Βαρέλα. Πριν τον γκολ είναι αυτό. Και πριν τον γκολ, αλλά
Θέλω να σου πω ότι γενικά η ομάδα μας είναι φοβική. Και ακόμη και με τον Ατρόμητο, όταν κάνει το 2-1 με τέτοια υπερπροσπάθεια, ο Ατρόμητος μετά τα τελευταία 15 λεπτά σου φάει αστεία. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο προπονητής δεν έχει την ικανότητα να διαβάζει το παιχνίδι. Αν θέλετε, δεν έχουμε το χρόνο να κάτσουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια, τις αλλαγές. Σχεδόν το 90% είναι λάθος. Δηλαδή εκεί που πρέπει να επιτεθεί αμήνεται και εκεί που πρέπει να αμυνθεί επιτίθεται, ένα μπέρδεμα. Μπορείτε να μου πεις εσύ πάλι τι δουλειά έχει ο Βαρέλα παίζοντας με δύο φορ, με Κουλούρη και Πρίγιοβιτς τα τελευταία λεπτά. Σύγχυση, αναρχία. Αυτό εντάξει. Αυτό ρε Δημήτρη, όταν έχει σύγχυση κάτι τέτοιο λίγο, δηλαδή δεν είναι πρόβλημα του προπονητή και τι είναι, μόνο των παιχτών. Είναι και το προπονητή. Αυτό που συνέβη μετά το 1-1. Με ένα γκολ διαλύεται. Φάγαμε ένα γκολ. Είναι ποδόσφαιρο. Γίνεται. Ναι, το έπαθε και με το Λεβαδιακό. Ναι. Στην πρώτη τελική έβαλε ο άλλος την κολάρα. Όχι, και με το Λεβαδιακό και με τη Λάρισα και με την ΑΕΚ και με τον Πανολυμπιακό. Παντού συμβαίνει αυτό. Απλά λέω ότι με το Λεβαδιακό ήταν ένα μάτς που έπρεπε να είναι 10-0 ναι. Το ημίχρονο και στην πρώτη τελική που κάνει ο Λεβαδιακός με μια κολάρα ναι. Του Κουμάκη σοφαρής. Αλλά η ομάδα αντέδρασε. Εδώ μιλάμε ότι από το 49 μέχρι το 75 δεν έχει ουσιαστικά βάση. Δηλαδή, άμα ξέρεις εκείνη την κεφαλιά που κάνει ο Πέλκας, που εγώ απορώ γιατί δεν παίζει ο Πέλκας. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε ισορροπίες, να παίξουν όλοι. Σε αυτό το παιχνίδι θεώρησε ότι έπρεπε να βάλει τους ίδιους με το προηγούμενο. Γιατί του άρεσε ο Πάοκ στο προηγούμενο. Έκανε λάθος τελικά. Αποδείχτηκε. Γιατί ο Μάκα. Ο Πέλκας είναι σε όλες τις φάσεις μέσα. Δεν βγαίνει ο Πέλκας από αυτόν τον Πάοκ. Σταύρο, εκ των πραγμάτων αδείξα στατιστικά των παιχτών μας, έχουν θέμα στον γκολ. Ο Κάμπος το ξέρουμε. Ο Καντουρί φαίνεται ότι δεν το έχει. Ο Κουλούρης όσο και να θέλουμε δεν το έχει. Δηλαδή πήγε να κάνει κοντρόλ πάνω στη γραμμή ρε φίλε. Κοντρόλ με το στήθος πάνω στη γραμμή. Δηλαδή εγώ δεν το έχω ξαναδεί στα χρονικά. Και έχουμε έναν παίχτη που πατάει η περιοχή και μπορεί να σκοράρει και τον αφοπλίζουμε. Να παίζουμε ας πούμε και να προσπαθούμε συνέχεια να βάλει τον μπακ μας μια εκπληκτική ενέργεια. Θα σου πει, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, θα σου πει ότι ναι, έχεις πρόβλημα στον γκολ, αλλά όλοι αυτοί που χρησιμοποιώ σου κάνουν τις 18 τελικές. Εγώ θέλω να μου κάνουν 4 και να η κάνουν δουλειά μου θα σου πει, η δουλειά μου θα σου πει εμένα είναι να σου κάνω όσο πιο πολλές φάσεις μπορώ εγώ δημιουργικά βάσει της ομάδας και να μειώνω. Ναι. Οι 18 τελικές είναι και 8-9 σου κανονικές, ωραίες, οργανωμένες επιθέσεις. Είναι η κάθετη του Πέλκα, είναι η κεφαλιά του Πέλκα πάλι, είναι η παλιά του Τζάλμα στον Κουλούρη και η παλιά του Καντουρί στον Κουλούρη. Όλοι, οι υπόλοιπες οι άλλες είναι από ατομικές ενέργειες από σούτα 40 μέτρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι ότι κάναμε και αυτό, ακόμη που το επιθετικό μας transition είναι τόσο αργό, πάλι ευθύνη του προπονητή είναι. Και σίγουρα χαρακτηριστικών παιχτών, γιατί ο Κάνιας με τον Τζίμερο θέλουν ένα τέταρτο να κατεβάσουν την μπάλα από μπρος. Μαζί με τον Κρέσπο. Ενώ ο Μαουρίσιο με δύο μπαλιές, αυτό που κάνουν οι άλλοι με 15 το κάνει γρήγορα. Είναι φυσικά. Φυσικά. Αλλά έγινε. Από εκεί και πέρα... Δεν δικαιολογείται ρε παιδιά. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε πρωταθλητισμό αν δεν πάρουμε διπλά. Τώρα τι να κάνουμε. Προφανώς. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Και να ξέρεις, μπορεί να είναι και η λύση αυτό. Το να βγει ένας, αν έχετε αυτά, να πει ότι δεν μπορείτε εσείς να κάνετε πρωταθλητισμό. Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να τελειώνει κάθε παιχνίδι. Η ομάδα να αποτυγχάνει και να λένε αφού πάμε για πρωτάθλημα πρέπει να ρίξουμε την πίεση. Πάμε για πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα. Παιδιά. Πάρτε τα αποτελέσματα και βουλώστε το να πούμε. Άσε το τώρα. Μην τρελαίνετε τον κόσμο. Έγινε, καλημέρα. Χθες ήταν πάλι καταπληκτικός. Ναι. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε επόμενος. Χαίρετε. Γεια και χαρά σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, οι ερωτήσεις από κάποιες λεπτομέρειες είναι. Ναι. Όταν ένας προπονητής είναι φοβισμένος, φοβάται, θα έκανε το απλό να πάρει το Βιερίνια να χτυπήσει το πέναλτι. Δεν το έκανε, έβαλε τον Κουλούρη. Γιατί? Ουσιαστικά δηλαδή αυτό ήταν ένα βήμα που δείχνει ότι κάνει κάποια πράγματα επειδή τα θέλει αυτός και όχι... Μα ίσα ίσα αν φοβόταν θα βάζει το Βιερίνια. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι μια κίνηση που μου δείχνει διαφορετικά πράγματα από ό,τι πιστεύω αν και εγώ. Αν φοβόταν θα έκανε το χατήρι όλο να παίζει ο Ζαμπράνο. Αν φοβόταν θα έπαιζε ο Βιερίνια μπροστά. Τώρα κάνει αυτό που πιστεύει εκείνος. Ακριβώς. Ναι. Εμένα αυτό μου δείχνουν κάποιες κινήσεις, έστω και αν είχα άλλη εντύπωση. Και εμείς το ίδιο. Νομίζω ότι και βλέπω. Εμείς το ίδιο, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Κουλούρης βάζει το πέναλτι, το γκολ, και πανηγυρίζει με τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα που είναι έξω, ναι. Και όχι με την ομάδα που παίζει. Γιατί?
Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Όχι, δεν γιατί σ' άρεσε στο 2-2. Να πάει στον κάμπο, στο 2-2. Να έδωσε την assist και να αγκαλιάσει πρώτα αυτόν. Δηλαδή, με τους παίκτες που παίζεις πρώτα πανηγυρίζεις. Εκτός και αν δεν είστε ομάδα. Το άλλο που δεν μ' άρεσε, ουσιαστικά, είναι ότι αυτή η ομάδα, και αυτό το καταλαβαίνω γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι είναι απειρία. Ότι ακόμα αυτή η ομάδα δεν έχει γίνει ομάδα. Αλλά είναι δυνατόν να τρέχεις σαν το Βέγκο όταν είσαι πίσω στο σκορ και όταν είσαι μπροστά στο σκορ να μην τρέχεις. Γιατί να το κάνεις μετά και αν το κάνεις από πριν. Γιατί όταν χάνεις δεν έχεις να χάσεις κάτι άλλο. Και δεν έχεις φόβο, δεν έχεις ρισκάρεις. Μα βλέπεις παίκτες οι οποίοι χάνουν την μπάλα και περπατάνε και όταν όμως φτάνεις στο σημείο να είσαι πίσω στο σκορ να τους βλέπεις να τρέχουν σαν το Βέγκο. Γιατί εκεί πλέον δεν έχουν να χάσουν κάτι άλλο, δεν κατάλαβες. Μα ίσα ίσα, το πρώτο που κάνεις είναι να διασφαλίσεις το σκορ για να μην έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Αφού θα τρέξεις που θα τρέξεις, γιατί αν το κάνεις τότε που έχεις εσύ το πάνω χέρι. Αυτό δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης. Φυσικά. Αυτό δείχνει ότι ακόμα αυτή η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Θέλει χρόνο. Εμείς θέλουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε από χθες να ήμασταν πρωταθλητές. Το καταλαβαίνω. Όμως είναι έτοιμη αυτή η ομάδα να το δείξει αυτό. Όχι. Και δεν μπορούμε να ζητάμε πράγματα επειδή εμείς το θέλουμε μόνο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Για το κόμπλεξ που έγραψε και στον Καζέτα. Αγιάτρευτο ψυχικό τραύμα, ψυχική διαταραχή προέρχεται από τραυματικές συνήθως εμπειρίες του παρελθόντος ή καταπιεσμένες επιθυμίες. Σύμπλεγμα που χαρακτηρίζεται από αίσθημα μειονεξίας και έλλειψης αυτοπεποίθησης. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Γεια σου, Δημήτρη Σταύρο. Γεια σου. Με το Σταύρο ήθελα λίγο. Μάλιστα. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Δεν ακούγεσαι καθόλου, Σταύρο, αυτό. Αφήνω τον Δημήτρη που είναι ο ήρεμος παρέας. Ο Ζαμπράνο δεν μπορούσε να παίξει χτες. Μπορούσε. Ναι, γιατί εγώ έχω παίξει τουλάχιστον 5 χρόνια στην Αλφα τη της Αλβανίας. Να έχεις τέτοιες παίκτες και να μην τους κομισουπείς, αυτό είναι αυτοκτονία λέγεται. Να με βάλεις το Κρέσπο ή τον άλλο, χωρίς Ζαμπράνο. Δεν λέει κάτι. Ο Βαρέλα είναι από τους κορυφαίους πάντως, έτσι πάντα. Φέτος. Ο Βαρέλα έκανε ένα λάθος χτες, παραλίγο πριν μπει το 2-1, να μας κάνουν πάλι. Πιάζεται, δεν ξέρω τι. Και ο προπονητής τι κάνει. Καλά. Την ώρα που ήρθε από το κακό στο χειρότερο. Λάρισα δεν μπορούσε να πάρει διπλό. Λαμία, ξέρω εγώ, τώρα Πανιόνιο, με κύλια προβλήματα τελευταία μη. Πάρε να μας τρελαθούμε εντελώς. Έγινε, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, επόμενος. Χαίρετε. Τι κάνετε κύριε Δημήτρη, κύριε Σταύρο. Έλα, καλά είμαστε, μια χαρά. Δεν βλέπεις. Yeah, ο άλλος έχει μουγκαθεί. Κατάθλιψη. Αν έχεις κανένα καλό χάπι, έχει κατάθλιψη. Έχω χάπια. Πάντα είχα. Στον πλανήτη χάπι. Ναι. Λοιπόν, σκεφτόμασταν για τη Φόρτσα κύριε... πρωτοσέλιδο και υπόθηκε η ιδέα, βάλτε κάποια χάπια. Δεν πέρασε τελικά. Δεν πέρασε, όχι. Ναι. Δεν πήρα και Φόρτσα σήμερα, εδώ τι λέει. Τέλος πάντων. Πήγαινε πάρε, στήριξε την εφημερίδα. Έχασε και Πάτρα, ο Κόλκας την έστειλε Πάτρα τελικά. Έλεγα εγώ να έρθει και ήρθε, πήγε τελικά Πάτρα. Για πες. Ερώτηση πριν ξεκινήσω να λέω, ποιο ήταν εκείνο το καμάρι μας που πήγε μαζί με άλλους δύο στο πρώτο γκολ και υπερδικλώθηκε και έπεσε χωρίς αντίπαλο και πήρε την μπάλα ο Σαββίδης και την έβγαλε τέτα τέτα τον άλλον. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, αλήθεια τώρα. Ούτε εγώ θυμάμαι. Κατάλαβες πώς, κατάλαβες ποιο ναι, λέω. Ναι. Που ήταν, έπεσε μόνο του. Πήγε στην μπάλα και έπεσε. Και ο Μάτος έπεσε χθες φορές 10 φορές μόνος του, αλλά σηκώθηκε. Διέτρεψε στην αρχή, είχε πρόβλημα αντιστοιχικών. Ναι. Λοιπόν, καλά. Λοιπόν, χάσαμε ένα πρωτάθλημα, δεν τρέχει τίποτα. Και τι έγινε. Γιατί το είχαμε πάρει και πέρυσι, το είχαμε πάρει και πρόπερσι. Θα το πάρουμε και του χρόνου. Του χρόνου θα το πάρει. Έτσι σκέφτεται η ομάδα. Έτσι σκέφτεται το ΠΑΟΚ. Έτσι σκέφτεται αυτή που είναι εκεί μέσα. Είτε καθώ σκάσω εγώ. Σκάει ο άλλος ο Κόλκας ο Κακομοίρης να πούμε και δουλειά του. Σκάμε όλοι. Είμαστε σκασμένοι όλοι. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Γιατί να σκάμε εμείς και οι άλλοι εκεί μέσα να είναι στην πούδρα. Έχουν βάλει μπροστά έναν προπονητή και πίσω από τον προπονητή βράσει ρίζες. Τι να λέει. Όλοι πούδρα. Πούδρα όλοι. Ξέρουν όλοι εκ των προτέρων ποδοσφαιριστές. Τεχνικοί διευθυντές. Φροντιστές. Ούτε ό,τι και να γίνει έχουμε φέρει αυλάκα εδώ πέρα και αυτούς θα τα χρεώσουν. Θα φύγει αυτός, θα έρθει ο άλλος, θα ρίξουν πάλι σε αυτόν εμείς. Εμείς όλοι πούδρα. Αρνείται κανένα.
αρνείται να κατονομάσει τον πραγματικό υπεύθυνο. Τον πραγματικό υπεύθυνο. Ποιος πήρε αποφάσεις για, για την ομάδα που θα είναι πίσω από το αγωνιστικό τμήμα για να τρέξει το Σαραϊδάρης, Μίχελ, Γκονσάρε, Βανταβιτιάν, Γεροντίδης, Σαβίδης, Γιώργος. Ποιος τους έφερε. Αυτούς κανένας να ξέρει μπάλα, κανένας, ανατέφθηκε δουλειά να πάρει ένα αγωνιστικό τμήμα εκατομμυρίων, να το βγάλουν πρωταθλητή. Και δεν λέει κανένας Σαβίδης αυτός. Πούδρα και ο πρόεδρος έφερε αυτός, λέει, έδωσε, έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη, λέει, και μετά μπήκε και στο Skype και είπε, παιδιά, πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί εγώ βαθιά το χέρι. Έχουν καταντήσει γάβρι. Γάβρι έχουν καταντήσει. Όσον αφορά την ασυλία του πρόεδρου. Γάβρι. Όλοι φταίνουν, όλοι οι άλλοι εκτός από τον πρόεδρο. Αυτά τα λέμε από την πρώτη μέρα τα λέμε. Ονομαστικά ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Από την πρώτη μέρα τα λέμε ότι όλοι άλλαξαν εκτός από εκείνον τον κόσμο, τους δημοσιογράφους αν θες. Τα λέμε από την πρώτη μέρα. Δεν λέω όχι. Και ψάχνουμε τώρα και λέει ο Σταύρος και λέει δίκιο από την αρχή της χρονιάς. Πέστε μου ρε παιδιά έναν στη διοίκηση που ποδοσφαιράνθρωπο. Πέστε έναν από ποδοσφαιράνθρωπο που θα βγει και θα φέρει μέσα στην ομάδα τον πρωταθλητισμό. Θα απαντήσει σε βασικά ερωτήματα. Ρε. Μπράβο, σε βασικά ερωτήματα, όχι σε εμάς. Μέσα στα αποδυτήρια θα απαντήσει στο Ζαμπράνο γιατί δεν παίζει, θα απαντήσει στο... αλλά αυτή είναι η στήριξη του προπονητή. Καλός, κακός, λίγος, ψηλός, κοντός, ο μόνος είναι ο Κωνσταντινίδης. Ναι, δεν γίνεται. Έχει κάνει πρωταθλητισμό. Ναι, αλλά δεν είναι ο Κωνσταντινίδης. Δεν είναι ο άνθρωπος, ούτε σε θέση είναι ο Κωνσταντινίδης. Ούτε είναι τεχνικός διευθυντής. Είναι. Συμμετέχει στα meeting αυτά, στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι. Ρε Δημήτρη, οκ, okay, λες για τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη ψηλό. Τον Παντελή, όχι τον Δημήτρη. Ναι, δεν έχω πρόβλημα για τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη. Οκ, okay, εντάξει. Από εκεί και πέρα. 7 λογιστές. 8 εμπορικούς διευθυντές και μάρκετινγκ. 5-6 διαιτητές. 30 διαιτητές, το άσα τελευταίο και καλό αυτό. Ναι. 30 πρώην διαιτητές. Αυτοί στελεχώνουν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είμαστε με τα καλά μας. Και θέλουμε μετά να πούμε στο Ζαμπράνο και στο... είναι τουρίστες τώρα, πρόσεξε. Τουρίστες. Πρίγιοβιτς τουρίστες. Ελκαντουρί τουρίστες. Μακ τουρίστες. Κάπου υπερβάλλεις κιόλας. Κάπου στον πανικό σου και στην εκνευρισμό σου υπερβάλλεις κιόλας, έτσι, εντάξει. Όχι, είναι λίγο, όχι, είναι τουριστικό. Είναι τουριστικό. Του Μακ είναι τουριστικό του στυλ. Το ξέρουμε το Μακ. Είναι τουριστικό του στυλ. Το στυλ του Ελκαντουρί είναι τουριστικό. Μπάλα 100 κιλά, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι ένας τύπος τουριστικό. Ο Πρίγιοβιτς αποτελεσματικός, οκ, okay, της βρόγγης στα δίχτυα, αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ, ξέρεις που στενοχωριέμαι. Αν μπορείς να φανταστείς που στενοχωριέμαι, είναι όταν βλέπω τη φωτογραφία σήμερα του Μάτος να πετάγουν τη φλέβες έξω. Που πηδάει και το πόδι του είναι στο νούμερο του κουλούρι. Ναι, με στενοχωρεί ρε φίλε ότι είναι μόνος του. Δεν μπορεί αυτός να είναι έτσι και άλλοι να είναι αλλιώς ρε παιδιά. Δεν μπορεί να βγαίνει από την δεκάδα ο Πέλκας. Δεν μπορεί, όχι για τίποτα άλλο. Γιατί είναι ο μόνος που νιώθει ρε φίλε και καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να βγάζει στο Ζαμπράνο. Το πρόβλημα δεν είναι που βγάζει στο Ζαμπράνο για πειθαρχικούς λόγους. Το πρόβλημα είναι που δεν βάζει το Μαλεζά. Εκείνη το πρόβλημα. Ενώ τον παραδέχεσαι και λες για τα ηγετικά του χαρακτηριστικά κτλ. Βάλ τον ρε φίλε μου, έχεις τον Κρέσπο μέσα. Βιερίνια, βάλ τον μπροστά, να έρθει ο Λέωμας. Δεν γίνεται να είναι πίσω Βιερίνια, όσο και καλός να ήταν στην Τούμπα. Σε ειδικές συνθήκες όλα γίνονται. Το να βάλεις και πίσω το Βιερίνια, να κάνεις και 4-4-2, εντάξει το 4-4-2, Δημήτρη, και να το πάρουμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Το μάτς χτες το χάνει ο Λουτσέσκο, δεν το χάνει κανένας άλλος, το χάνει από αυτή την ιδέα. Και το κάνει και με το τέτοιο. Ότι αφήνει την ομάδα. Οπα, έχει δίκιο ο Σταύρος 100%. Όχι γιατί είμαι με τον Σταύρο και τον ακούω και τον διαβάζω, αλλά γιατί αυτό είδα και εγώ εκείνη την ώρα. Ότι ρε φίλε, έχεις δώσει χώρο στον Πανιόνιο. Και δεν είναι μόνο οι τέσσερις που βγάζεις, είναι και η μία που τρως. Γιατί έφαγες γκολ. Άρα, εκ των πραγμάτων, έχεις κάνει λάθος στο στήσιμο εκεί πέρα. Και το ίδιο παθαίνεις και σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Πήρα μετά τον Αντρόμητο. Και σας λέω, με κάθε διώξιμο του Αντρόμητο, ο Αντρόμητος φαίνονταν επικίνδυνος. Γιατί είχες έλειπε παίξει από το κέντρο. Και εσύ μου βγάζεις τον Ελκαντουρί με τον Αντρόμητο και μου βγάζεις τον Σάχο. Το ρωτήσαμε και απάντησε. Εμένα δεν μου λέει τίποτα, μου λέει τι βλέπω. Δεν είπα ναι, εγώ. Ναι. Εγώ σας είπα, μην κρύβεστε, κανένας να μην κρύβεται πίσω από τον προπονητή. Το πρώτο που λέω. Αλλά από εκεί και πέρα, και το βλέπαμε και χθες. Ρε παιδιά, το θέμα είναι το κέντρο. Πάνω απ' όλα είναι το κέντρο. Πώς θα το κάνουμε στο ποδόσφαιρο. Θα δίνεις χώρο, είσαι επικίνδυνος. Τη μία να τη φας. Τέσσερις μπροστά μπορεί να μην τις βάλεις εσύ. Έγινε φίλε. Καλό μεσημέρι.
Μισό λεπτό στους επόμενους να ακούσουμε τι ώρα είναι. Φίλος γράφει ότι χθες το πέταλο έβριζε τον προπονητή και εκείνος σφυρούσε αδιάφορα και τι να κάνει, πάει να του ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, πάμε επόμενος. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω κάτι που δεν έχει πει κανένας. Ναι. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που κατεβήκανε κάτω και δεν άναψε ούτε ένας πυρσός. Μπράβο στα τσακαλάκια αυτά. Σέβονται τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Λοιπόν, γιατί τόσο και τόσες μέρες λέμε ο για τους ΠΑΟΚ πυρσούς. Έχει μία τιμωρία από πυρσό, άλλες δύο και κλείνει το γήπεδο. Αυτό λέμε, ότι μπράβο στα παιδιά που ατακούσαν αυτό το πράγμα και κάνανε σωστό. Εμείς αυτό δεν ξέραμε ότι είχε μία, δεν το θυμόμασταν, έχει μία... Θα έπρεπε κανονικά, απόψη μου είναι αυτή, δικαίωμα να κάνω τι θέλετε, θα έπρεπε κανονικά να είναι και θέμα και στο site για να βλέπω το έχουμε γράψει, το έχουμε γράψει, πολλές φορές, το έχουμε γράψει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτον, θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από τον προπονητή. Λοιπόν, αν ο προπονητής έχει την οτροπία του loser θα είναι και η ομάδα σου. Ξεκάθαρα. Στην Τούμπα τι γίνεται? Περίμενα θα σου πω. Για στην Τούμπα δεν έχει πρόβλημα, γιατί στην Τούμπα παίζει στην έδρα του. Ο άνθρωπος... άμα είναι loser εκτός θα είναι και εντός. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Γιατί? Γιατί? Ποιος το λέει αυτό? Τι είναι, νόμος του ποδοσφαίρου είναι αυτός? Βέβαια. Ποιος είναι? Τι είναι ανάλογα το γήπεδο, είναι loser και δεν είναι? Λοιπόν, ο άνθρωπος... Σου κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Ο άνθρωπος κατεβάζει την ομάδα στα εκτός έδρας για να κερδίσει με το λιγότερο μικρό κόστος. Δεν γίνεται έτσι ρε παιδιά, πώς θα γίνει? Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να μπαίνει μέσα στο γήπεδο, ωραία, και στο πρώτο 30 λεπτό να δείχνει στον αντίπαλο ότι δεν υπάρχει, τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ, ο ΠΑΟΚ είτε βάζει γκολ είτε δεν βάζει γκολ, έχει μια ητοπαθής τέτοιο αντιμετώπιση. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο αντίπαλος το βλέπει, όποιος έχει παίξει μπάλα ξέρει, το βλέπει και ορμάει. Όσο εσύ χάνεις μέτρα, ο αντίπαλος ορμάει. Και επειδή εσύ εκείνη την ώρα το χάνεις εντελώς το έργο, ωραία, μου βγάζεις και τον Τζίμιροτ για να το κάνεις ακόμα πιο εύκολο στον αντίπαλο. Και αφού το βγάζεις και τον Τζίμιροτ, το γυρίζεις και σε 4-4-2. Εκτός έδρας ισχύει αυτό. Που εκτός έδρας, δηλαδή τώρα χτιστεί εκτός έδρας. Με χίλιους παοξίδες, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντός γιατί δεν γίνεται? Τι γιατί εντός δεν γίνεται? Αυτό σου ρωτάω. Εντός η νοοτροπία δεν είναι έτσι. Αυτό που περιγράφεις και έχεις δίκιο, εντός έδρας το δείχνουν. Και βιάζονται και τρέχουν και χτυπάνε. Ο ΠΑΟΚ επί 20 χρόνια που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, εντός έδρας ομαδάρα είναι τώρα. Με κοροϊδεύετε? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι? Όχι. Okay. Άμα ο ΠΑΟΚ δεν είναι εντός έδρας ομαδάρα και είναι εκτός, οκ, okay, πάω πάσο. Λοιπόν, δεύτερο. Αυτή την ανισορροπία, ωραία, δεν την είχε ποτέ. Δεύτερον, την είχε, πώς την είχε? Με 7-0 εντός και 0-6 εκτός. Πολλά χρόνια, πάρε και δες. Δεν νομίζω. 15-1 είχε με το Σάντος στην Τούμπα, νομίζω 15-1. Με το Στέφενς. Με το Στέφενς, 15-1 και εκτός έδρας ήσουν για τα πανηγύρια. Μετά από κάποιο σημείο ήσουν για τα πανηγύρια, μετά τον Ιανουάριο. Ναι. Υπάρχει και χρονιά που ήμασταν ανάποδα. Υπάρχει και χρονιά που ήταν ανάποδα. Ναι, ήσουν καλός εκτός, γιατί πέρυσι δεν ήσουν καλός εκτός, 8 διπλά είχες. Καλός ήσουν. Α, μπράβο, να ξέρω τι λέμε δηλαδή, την μπερδευτούμε τελώς. Φυσικά. Λοιπόν, δεύτερον, στο πρώτο γκολ, εντάξει, ο Βιερίνα μαρκάρει με τα μάτια. Ναι. Εγώ το Βιερίνα το γουστάρω με 1000. Αλλά μαρκάρει με τα μάτια. Τι να κάνουμε τώρα, μην πούμε την αλήθεια. Δεν πάει στη φάση και δεν περιμένει, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, δεν πάει στη φάση. Λέω ότι, τι ωραία. Εγώ λέω ότι ο Βιερίνα μαρκάρει με τα μάτια. Είναι δικαίωμα του καθενός όπως το βλέπει. Εγώ βλέπω αυτό το πράγμα. Εκεί δεν τον αφήνεις τον παίκτη να σουτάρει. Είναι ξεκάθαρο. Για μένα. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, διαφωνώ κάθετα. Ενώ δεν έχω κανένα θέμα με το συγκεκριμένο, δεν τον ξέρω ούτε με ξέρει ούτε τίποτα, διαφωνώ κάθετα ότι για αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ, ωραία, ο μόνος υπεύθυνος είναι ο Μίχελ. Διαφωνώ κάθετα. Ο πρώτος υπεύθυνος είναι ο προπονητής. Ο πρώτος υπεύθυνος. Λοιπόν, είμαι καλά, φάει τον Μίχελ τη μάπα εσύ τώρα που θα πρέπει να βρεις παίκτες. Που θα πρέπει να ψάξεις προπονητή ότι θα βάζει τον Λουτσέσκου. Εσύ είσαι κάθετος. Τι έχει κάνει ο Μίχελ, ρε? Τι έχει κάνει ο Μίχελ, καλό? Τίποτα απολύτως. Εγώ λέω ότι είναι προπονητής. Λοιπόν, λέω εγώ. Είμαι παίκτης, ωραία, και είμαι τραυματισμένος. Ναι, αυτήν την ιστορία με τον Μίχελ, γιατί μας κατηγορείτε όλοι, ωραία, εγώ μπορώ να σου βρω 50 λόγους που δεν γουστάρω τον Μίχελ. Εσύ μπορεί να μου βρεις έναν που το γουστάρεις. Πολλούς μπορώ. Έναν. Μπορώ πολλούς. Έναν. Σου λέω πολλούς. Πες έναν, ρε. Στις μεταγραφές που έκανε πρόπερση. Ποιες μεταγραφές? Το Μάτος, ποιος τον έφερε εγώ? Το Μάτος ελεύθερο παίκτη, 600.000 δεξιμπάκ. Μπράβο του. Τον έφερε. Ρε αγόρι μου, εντάξει, τον έφερε. Ναι, ήταν από και από την περιοχή του. Τον έφερε. Άλλο. Μπράβο για το Μάτος το Μίχελ. Συγχαρητήρια. Άλλον. Ποιος τον έφερε? Άλλον. Ωραία, ρε, ποιος τον έφερε, σε ρωτάω.
Εντάξει, για το λέει, Σταρδοφύγα πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο. Θα δούμε αν ταξίζει. Πάμε παρακάτω. Το Μακ ποιο τον έφερε. Τον ποιον? Τον Μακ. Ο Πάοκ. Εσύ έλεγα ότι τον έφερε ο Μίχελ. Βρε αγόρι μου, ο Μακ ζήτησε να γυρίσει, μίλησε ο Μίχελ με τον Βέγκλου, τον φέρασε κάτω δύσκολο. Ήξερε ο Μακ τον Πάοκ. Να σου πω κάτι, δεν είναι το θέμα μου τώρα. Το θέμα μου εμένα είναι γιατί αβαντάρει τον Μίχελ, εξήγησέ μου. Εσύ γιατί αβαντάρει του υπόλοιπου και τα μάτια. Ποιο να βαντάρω εγώ. Ποιο να βαντάρω, όλου κράζω. Και τον προπονητή τον κράζω για το χθεσινό. Όχι, γιατί άστα βαντάρι. Δεν είναι καλή έκφραση. Εσύ γιατί κράζει μόνο τον Μίχελ. Μόνο ο Μίχελ είναι το πρόβλημα. Είναι προϊστάμενο του αγωνιστικού τμήματο. Κοιτάξτε, κάνει μαντάρα. Και εγώ σου λέω ότι ο προπονητή είναι το νούμερο ένα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Μίχελ τον επέκλεισε. Άρα και οι δύο πακέτο. Ναι, καμία αντίρρηση. Άρα γιατί διαφωνεί μαζί μου για τον Μίχελ. Άμα ένα φύγουν και οι δύο μαζί να φύγουν. Αλλά να φύγουν και οι δύο μαζί. Όχι, εγώ δεν σου λέω τώρα. Το ένα φέρνει τ' άλλο, φίλε μου. Αν δεν γουστάρει τον Λουτσέσκου, δεν γίνεται να γουστάρει τον Μίχελ και να μην γουστάρει τον Λουτσέσκου. Όχι, ούτε τον Αγουστάρ ούτε τον άλλο. Έτσι, τώρα μιλάς κανονικά. Δεν συμφωνώ, αλλά μιλάς κανονικά. Πάμε για να κλείσουμε, έλα, πάμε. Είμαι εγώ λοιπόν ποδοσφαιριστής, Δημήτρη μου, ωραία. Όποιος έχει παίξει μπάλα το καταλαβαίνει. Είμαι εγώ λοιπόν ποδοσφαιριστής και επειδή σέβομαι τα φράγκα που μου δίνει ένας άνθρωπος και είναι πάρα πολλά και επειδή είμαι και εγώ επαγγελματίας στην καριέρα μου, ωραία. Κάνω τα αδύνατα δυνατά ενώ είμαι τραυματίας. Σκίζομαι, πραγματικά σκίζομαι όμως, για να με έχει η ομάδα έτοιμο για να μην χάσω παιχνίδι για να είμαι παρόν στις δύσκολες μάχες που έρχονται, σωστά. Ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο, ναι. Ναι. Και έρχεσαι εσύ, βρε άνθρωπε, και τον έχεις δυο αγωνιστικές εκτός 18. Εγώ δεν σου λέω βάζω τον ενδεκάδα. Εκτός 18. Σάββατο πρωί ο Μαουρίσιο είπε ότι πονάω. Στις δηλώσεις. Ποιος δεν θα ήθελε. Δηλαδή λες ότι είναι χαζός. Δεν θα ήθελε το Μαουρίσιο. Δηλαδή δεν στέκει. Όχι, περίμενε, άλλο λέω. Δεν λέω να τον έχεις στην ενδεκάδα, επαναλαμβάνω. Εφόσον ο ποδοσφαιριστής έχει μπει στις προπονήσεις εδώ και δύο εβδομάδες, σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να παίξει, σωστά. Όχι, άμα έχει πει παραμονές στο αγώνα ότι πονάει. Γιατί εγώ να το χάσω το Μαουρίτσιο, ξέρω εγώ, άλλες πέντε αγώνες. Αντίο ζωή. Έγινε, να είσαι καλά. Μπορεί, περίμενε λίγο. Έλα, πες για να πάμε, πάμε. Ναι, ένα λεπτάκι ακόμα. Okay, για το Μαουρίτσιο μπορεί να κάνω λάθος, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει ότι πονάει. Όσο λέτε ότι το έχει πει, okay, πάω πάσο. Ναι, ρε, δεν χάζει. Το θέμα του Ζαμπράνο, ωραία. Πάω να πάρω πρωτάθλημα. Πάω να πάρω πρωτάθλημα. Ωραία. Και έχω 3-4 παίκτες οι οποίοι μπορούν να μου φέρουν αυτό το πρωτάθλημα. Και επειδή έκανε ένα λάθος, okay, ποιος στον ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει λάθος. Πείτε μου έναν. Δεν υπάρχει, όλοι έχουν κάνει. Επειδή έκανε λοιπόν ένα λάθος, τον αφήνουμε εκτός 18, τον Ζαμπράνο, ωραία. Και στο δεύτερο γκολ μπαρκάρουμε με τα μάτια. Γιατί αυτό το γκολ με τον Ζαμπράνο δεν το τρως ποτέ. Διότι βγαίνει. Όχι, μπάλα, όχι, λάθος. Για το πρώτο κομμάτι συμφωνώ. Για το δεύτερο. Δεν φταίει ο κεντρικός αμυντικός που έφτασε μπάλα εκεί πέρα. Φταίνει όλοι οι υπόλοιποι που έφτασε μπάλα εκεί. Μα το μαρκάρι με τα μάτια, ρε. Όχι, ρε φίλε. Φταίει όλη η κόντρα επίθεση. Όταν βγαίνει ένα που παίχτη παραπάνω, δεν φταίει ο κεντρικός αμυντικός. Ξαναδές τη φάση, παρακαλώ. Όλη η ομάδα φταίει, όχι ο στόπερ. Βρε καμία αντίρρηση. Ξαναδές τη φάση. Ωραία. Και δες. Για το πρώτο που λες για τον Ζαμπράνο, οκ. Αλλά όχι ότι φταίει αυτό. Να σε καλά. Να σε καλά. Έλα, sorry γιατί πάμε, έχει πολλοί κόσμος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μιλτιάδης. Γεια σου. Καλά είστε, παιδιά. Πολύ καλά. Λοιπόν, με ενθουσίαση ο Σταύρος με την εισαγωγή του είπε το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αρχηγός, δεν υπάρχει leader στην ομάδα, παιδιά, δεν υπάρχει εμπνέη. Να μην αναφερθούμε προσωπικά σε αυτού που είναι και τι κάνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτό το σχέδιο, αυτό που θέλει να κάνω, πάω, ποιος θα το στήξει, ποιος θα πει μπροστά, συμφωνούμε απόλυτα και με τον Σταύρο και με τους ακροατές, όπως αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τώρα να πω το Σταύρο στο εξής, αν μου επιτρέπετε, να σου πω το μοναδικό λόγο που δεν γουστάρει στο Μίχελ Σταύρο. Τι? Είναι ότι έχει διώξει όλα τα Ελληνάκια από την ομάδα. Καμία σχέση. Όχι αυτούς που έφερε. Όχι για αυτούς που έφερε, για αυτούς που έδιωξε δεν το γουστάρει. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Δεν με απασχολεί εμένα. Άκου να δεις. Εγώ στον ΠΑΟΚ δεν ανέχομαι την Στιαπού. Ωραία. Ναι, ίσως ξέρεις πράγματα που δεν ξέρω. Ναι. Αλλά γιατί πως εγώ λέω λοιπόν, από τους 12 Έλληνες που φύγανε, οι 6 ήταν να φύγουνε. Ναι. Δεν τρέχει και κάστανο. Ωραία. Όμως όταν χρεώνεις παίκτες επίτηδες πράγματα για να τους διώξεις, εγώ λέω τυχαίνει να είναι Έλληνες. Και στο Βίτορ το έκανε. Δεν είναι μόνο στους Έλληνες. Ωραία. Για να φέρεις δικούς σου, εκεί έχουμε προβλήματα. Κατάλαβες. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να ολοκληρώσω. Πιστεύω ότι από τις μεταγραφές που έφερε, πόσες έφερε, 10 παίκτες, φίλοι μου. 20. Να μην βγήκαν οι 3. Πόσες δεν βγήκαν, ο Μπρίκιτς, ο Λεβέκ, πες μου να
Όπου δεν βγήκε. Δεν βγήκαν, τι εννοείς, ρε φίλε. Δεν πιάζει, δεν αξίζαν τη μεταγραφή του, παιδί μου. Εγώ κοιτάω το value for money. Κανείς δεν είναι value for money. Το value for money είναι. Μόνο μάτο. Του αφήνει τα λεφτά, δεν είναι δικά μου. Μόνο. Ο τεχνικό διευθυντή όμω αυτό κάνει, ρε φίλε. Ναι, δεν πληρώνει. Είναι δικά. Αν ήταν δικά μου ή τα έβαζα εγώ για να πάρουμε παίχτε, θα με ενδιέφερε. Φίλε, εγώ λέω ότι για αυτό το ανέραστο πράγμα φταίει ο Μίχελ. Ναι, μαζί με το Σαββίδι εννοείται. Εντάξει. Φορμάνι, ποιος δεν άξιζε να είναι στον ΠΑΟΚ από αυτούς που εκτός τους δύο που σου ανέφερα, ένας τραυματισμός και ο άλλος τροματοφύλακας που για ήταν. Μένα, ναι. Για μένα δεν είναι παίκτες με τα λεφτά που παίρνουν ούτε ο Κάμπος, ούτε ο Κάνιας, ούτε ο Κρέσπο, όχι με τα λεφτά, ούτε ο Λέοβατ, ούτε, στον ΠΑΟΚ, πες, ούτε ο Πρίγιοβιτς, ούτε κανείς δεν έχει τα λεφτά αυτά. Δεν είναι παίκτες ο Πρίγιοβιτς για να παίζει στον ΠΑΟΚ. Όχι, άλλο είπα, για τα λεφτά που δαπανήθηκαν, αγόρι μου. Ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι. Δεν παίζουμε football manager. Τι? Είναι άλλος παράγοντας το πόσο κοστίζει και άλλος παράγοντας αν πρέπει να είναι στην ομάδα και μπορεί να προσφέρει. Αν εγώ με 30 εκατομμύρια μπορώ να σου κάνω την Μπαρτσελόνα και ναι, εσύ το Ζαγκλιβέρι. Εμένα, ρε φίλε, τα βάζουμε εμείς. Πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα για να το βάζεις μέσα στο κριτήριο. Εμένα που είναι η δουλειά μου με ενδιαφέρει όμως, φίλε. Είναι η δουλειά σου τι, τα οικονομικά του ΠΑΟΚ. Η δουλειά μου είναι να μην γυρίσει σε 5 χρόνια να μου πει ο Σαββίδης φεύγω γιατί έδωσα 200 εκατομμύρια χωρίς λόγο. Εντάξει. Πρέπει να κοιτάω και λίγο μπροστά εγώ. Εσύ καλά τα λες. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα και που ανέχεις να σου κάνω την παρατήρηση. Όχι, μα ό,τι θες λέγε ρε φίλε, δεν έχω θέμα. Έγινε, να το εξής, καλά. Ότι εγώ προτιμώ Σταύρο να βλέπω μέσα Αωρίσιο, Μάτος, πέσω τώρα, Ζαμπράνο κλπ. Από το να βλέπω τα Ελληνάκια μας και να περιμένουν να παίξουμε τον Ολυμπιακό μες στην Τούμπα ηρωικά για να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό και να πανηγυρίζουμε. Όχι φίλε, αυτό το έχω ζήσει, δεν μου φτάνει. Θέλω παιχταράδες μέσα okay. Και να ανέβει επίπεδο ομάδα. Σας ευχαριστώ για την. Πάμε. Καλησπέρα. Επόμενος. Έλα. Έλα. Μ' ακούς? Ναι, ναι. 87χρονος. Γεια σας. Δημήτρη. Παρακαλώ. Δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε 30 χρόνια διπλό. Αυτοί είναι μεθυσμένοι όταν πάνε εκεί πέρα. Μεθυσμένοι. Αφού δεν μπορούν να βρουν 18 μπάλες δώσανε εκεί πέρα και δεν μπορούσαν να βάλουν ένα τέρμα, ρε. Δύο βάλανε. Τι δύο βάλανε. Δύο βάλανε. Εκτός από τα... Εγώ είμαι μια άλλη αυτή. Ναι. Να βάλει τον Παύλο Καρσία με την 20 αυτή ναι. Ομάδα ναι. Και σε ένα χρόνο θα πάρουμε πρωτάθλημα. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιώργος Αντώσκυλα από Αθήνα. Γεια σου. Λοιπόν... Εγώ θα ξεκινήσω όπως ξεκίνησε και εσύ το άρθρο σου σήμερα, Δημήτρη. Ναι. Όπως το είχαμε πει και από το μάτι των Απόλλωνα, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη φετινή διαδικασία είναι ότι δεν την ξέρουμε ως διαδικασία του πρωταθλητισμού. Και αυτό το πράγμα είναι πραγματικά φοβερό, το μονάζιγα, το κορώνα γράμματα. Μία εβδομάδα, μόλις είμαστε ισοβαθμού με κάποιον στην κορυφή. Μία εβδομάδα σε κυνηγάνε οι αντίπαλοι για να σε μειώσουν και μία εβδομάδα κυνηγάς τον εαυτό σου. Πάντα κυνηγημένος είσαι. Σωστό και αυτό. Εμείς λοιπόν, ειδικά γιατί... σίγουρα. Εμείς οι δημοσιογράφοι. Ναι. Κάναμε ό,τι και να κάνουμε φταίμε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ τέλος πάντων, θα ακούσει πριν αυτό που θα πω. Εάν κάποιος καθόταν να ακούσει σοβαρά αυτά τα που γράφετε και λέτε, μπορεί να ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Αλλά επειδή θα με βρίζουν πολύ που είπα καλό λόγο για δημοσιογράφους, το αφήνω και συνεχίζω και λέω ότι τη μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ είναι τέλειος επειδή είναι στην κορυφή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η ομάδα είναι φανερά καλύτερη από όλους. Την άλλη εβδομάδα πρέπει να πάρει η Βάν αυτή τη σκούπα, όλοι είναι τραγικοί, πρώτα απ' όλα προπονητής έτσι, η ομάδα δεν βλέπετε, χάθηκε πάλι χρονιά κτλ. Κτλ. Επειδή πάει μονά ζυγά πιστεύω ήρθε η ώρα αυτό το χάθηκε η χρονιά είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό, είναι πραγματικά. Εδώ δεν χάθηκε η χρονιά η πρώτη του Σάντος με τις Αρδέλες. Και θα πούμε αυτή τη χρονιά χαμένη ας πούμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε τέτοια σκαμπανεβάσματα, η λανθάνουσα πίεση συνεχώς μεγαλώνει και πολύ φοβάμαι μη τυχόν πάρει μπάλα πράγματα που και έρθουν σε άλλες καταστάσεις. Γιατί από χθες αρχίζω και διαβάζω πιο έντονα. Έλα ο Άγγελε πίσω, έλα Ίβιτς πίσω. Και φοβάμαι, επειδή όπως έχει πει πολλές φορές ο Σταύρος, δεν υπάρχουν στελέχη, μην με την πίεση του κόσμου γίνει κανένα τραγικό φέτος. Και πραγματικά χαθεί η χρονιά. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω λοιπόν σιγά σιγά στον προπονητή, επειδή αυτός ακούει τα πιο πολλά, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν πειράζει που εγώ είμαι με τον Λουτσέσκο και να επιχειρηματολογήσω. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία, που ελπίζω να έχουμε πάρει το μάθημά μας ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σημαντικό πράγμα η προετοιμασία από τη δυνατότητα κουτσαρίσματος στον ενδιάλεπτο. Δεν είναι λένε οι ποδοσφαιράνθρωποι.
ή ποδοσφαιράς πρέπει να είμαστε. Η δυνατότητα όλοι, δημιουργίας όλοι. Του γκρουπ είναι το σημαντικό. Δεν είναι η προετοιμασία το α και το ω σε μια ομάδα. Είναι μια γνωριμία η προετοιμασία. Έτσι λένε αυτοί. Ποιοι δηλαδή, όπως... ποδοσφαιριστές, έμπειροι, τεχνικοί διευθυντές, προπονητές, όλοι. Έτσι λένε. Απλά η προετοιμασία σου δίνει το δικαίωμα να γίνεις γκρουπ. Έτσι, μπράβο. Το γκρουπ, ο Κακομοίρης Λουτσέσκου προσπαθεί τώρα και γκρουπ να κάνει και να κάνει προαθλητισμό. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει τη δεύτερη και τρίτη του η χρονιά του Σάντος σε μία. Δηλαδή προσπαθεί και να τυθασεύσει παίκτες άμα κάνουν καμιά βλακεία. Και να τους ηρεμήσει άμα έχουν γκρίνιες. Και να πάρει αποτέλεσμα και να κλείσει τρύπες π.χ. το αριστερό μπακ μέσα από το ρόστερ. Προσπαθεί να τα κάνει όλα σε ένα, σε διάστημα δύο μηνών. Δεν έχει τόσους ανθρώπους να το βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Στη διαχείριση... Δεν έχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν κακώς τα ακούει. Γιατί πάμε να δούμε, αφού πολύ ωραία είπε και ένας φίλος πιο πριν, το Α και το Μ είναι προπονητής, πάμε να δούμε αυτός ο προπονητής τι έχει κάνει. Εγώ βλέπω ότι με ξέρει το πρώτο 15 λεπτό με το Λεβαδιακό, σε όλα τα άλλα παιχνίδια είναι κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το Α και το Μ σε ένα προπονητή για τον Γκρίνης. Όταν δηλαδή κάθε αγώνα όλοι οι αντίπαλοι παίζουν μια flat άμυνα. Τα εξτρέμ τους έχουν γίνει back για να μπορέσουν να σταματήσουν τον ΠΑΟΚ. Ο Σεμπά δεν πέρασε σε ένα αγώνα το κέντρο με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ το ίδιο. Χθες, ας μου πει άλλος ποιος έχει κάνει και παιχνίδι μέσα στον Πανιόνιο. Να πάνε να δουν το Πανιόνιο Ολυμπιακός που ήρθε διπλό και το Πανιόνιο ΑΕΚ. Το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει σε κάθε αγώνα να είναι κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ, αυτό το πράγμα είναι του προπονητή. Πού έχει πάει το πράγμα τώρα. Τώρα έχει πάει στο επόμενο επίπεδο. Που αυτό είναι που δεν ξέρει ο ΠΑΟΚ να κάνει τον πρωταθλητισμό. Αυτό εννοούμε. Πιο ότι πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί πνευματικά κυρίως κάθε δευτερόλεπτο το παιχνίδι. Δηλαδή για παράδειγμα, κύριε Τσίμερο τεχθές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το διδάξει τώρα σε δύο μήνες ο προπονητής. Εκτελείται το πλάγιο. Εσύ μαρκάρεις το Σαββίδι. Είναι με πλάτη ο Βαρέλα πάνω στο center for και πάει να ντουμπλάρει ο Κάνιας. Γιατί ρε Τσίμερο πας και εσύ τρίτος και αφήνεις την πλάτη τον παίκτη σου. Έτσι δημιουργείται το κενό. Και μετά θα φτάσουμε να δούμε αν ο Βιερίνια μάρκαρε με τα μάτια. Η φάση έχει τελειώσει. Είναι τέσσερις και ο Κρέσπο μαζί και φυλάνε δύο. Αυτά γίνονται. Αυτό λοιπόν που δεν γίνεται είναι τι ακολούθησε το 1-1, μπορείς να μου πεις. Αυτό είναι ότι η ομάδα δεν ξέρει λοιπόν να διαχειριστεί πνευματικά. Αυτό λέμε γιατί το ίδιο πράγμα είναι τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να μην φταίει γι' αυτό ο προπονητής. Ορίστε. Δεν γίνεται να μην φταίει ο προπονητής γι' αυτό το πράγμα. Άλλο το σκόρπισαν στο 1-1. Εγώ θέλω να πω, εννοείται ότι είναι δουλειά η ψυχολογική προετοιμασία ενός προπονητή. Το θέμα είναι όμως, δεν μπορεί να τα ζητάς μέσα σε τρεις μήνες να τα καταφέρει όλα. Ο Σάντος μια ολόκληρη χρονιά τη δεύτερη προσπαθούσε να τους ηρεμήσει για να μην τρώνε κόκκινες. Δεν μπορεί δηλαδή η πνευματική διάβγεια ενός παίκτη ταυτόχρονα με το ρόλο που θα έχει, ταυτόχρονα με τη θέση πώς θα την καλύψει όλα να τα καταφέρει σε τρεις μήνες να τα περάσεις. Αυτό το πράγμα, εγώ θεωρώ ότι θέλει δουλειά. Π.χ. ας πούμε να πούμε για το Ρέι χθες, έτσι, επειδή εγώ είμαι, δεν ξέρω πώς γίνεται, επειδή είμαι στην Αθήνα έχω τόσο διαφορετικές απόψεις. Εγώ είμαι φαν τρελός του Γλύκου. Όπως τώρα ας πούμε υποστηρίζει και ο Λουτσέσκου. Δηλαδή αντιπαθούν τον Γλύκο. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα χθες, επειδή έφαγε γκολ ο ΠΑΟΚ χθες από τέτα-τέτ. Ήταν το πρώτο που έφαγε παίρνοντας ρίσκο η ομάδα όλη τη χρονιά. Παρότι ο ΠΑΟΚ έχει 70 και 75% κατοχή, δεν τρώει αντεπιθέσεις. Αν δεν πιστωθεί στον προπονητή, σε ποιον θα πιστωθεί αυτό. Έφαγε το πρώτο χθες. Πάμε να δούμε για το Ρέι. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει πια αυτοματοποιημένη κίνηση δερματοφυλάκων. Πώς αντιδρούν στο τετατέτ. Δηλαδή κάνουν προέκταση στο πλάι του ενός παιδιού και το άλλο το γονατίζουν στο ύψος λεκάνης προς τα κάτω για να καλύψουν το κενό ανάμεσα στα πόδια. Ο Ρέι χθες βγαίνει εντελώς μαλθακά και νοχελικά και το τρώει όρθιος κάτω τα πόδια. Ενώ είναι αυτοματοποιημένη κίνηση ότι το ένα πόδι γονατίζει προς τα κάτω και καλύπτει το κενό και το άλλο κάνει υπερέκταση μαζί με τα χέρια για να μεγαλώσει στο πλάτο σου. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι ότι δεν το ξέρει ο Ρέι. Είναι πάρα πολύ νοχελικός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Όπως και το πρώτο γκολ πέφτει πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, τα λέμε, εντάξει. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε επόμενη, άλλοι δύο-τρεις είναι τελευταίοι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κλείσε το. Άκουγε, αλλά άκουγε το. Καλησπέρα στον επόμενο. Γεια σας, φιλαράκια μου. Γεια σας. Να χαιρετήσω όλα τα πεντάμορφα κουκλάκια. Πού είσαι, είναι τρεις μήνες χαμένος και εμφανίστηκες τώρα. Φίλε, έπρεπε να πάρω την πρωτιά επιτέλους. Α, δεν έβγαινε αν δεν είσαι πρώτος. Καλά, κέρδισε την Κέρκυρα, αφού σε στήσανε εκεί και είχε μπλόκο και οι διαιτητές και τέτοια, ρε. Κοίταξε τώρα, εγώ θέλω να δώσω χαρακτήρα βασικά για την ομάδα μου που κατάφερε παρά τις αντιξιοσυνθήκες. Να πάρει ένα πόντο την Μπαρτσελόνα. Κερδίσαμε, ξέρω εγώ, με τα προβροχές, από τέτοια. Καταφέραμε, γυρίσαμε το παιχνίδι, δείξαμε το μέταλλο του πρωταθλητή. Καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Αυτό είναι το μέταλλο του πρωταθλητή που αλλάζει. Έχεις πρώτο σκόρερ των στόπερ σου, το έχεις καταλάβει αυτό, εντάξει. Φαντάσου, η ομάδα μου είναι αυτή. Παίζεις το παιχνίδι, βρείτε το ψηλό, έτσι λέγεται.
Έτσι λέγεται. Ζαγκλιβέρι, Γερακαρού, Ασπροβάλτα, Μάδητος. Αυτό που λες όμως για μέτωπο πρωταθλητή έχεις δίκιο. Ναι, αυτό το έχεις το know-how, το έχεις. Ναι. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι ρε παιδιά. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε κι εσείς. Και εσύ της άλλης. Το καταλάβαμε. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ πρέπει να φέρετε τουλάχιστον 6 παίχτες ακόμα. Δεν είμαι υπερβολικός. Σιγά ρε. Σιγά ρε. Με το Σισέ παίζεις. Άντε βρε άμπαλε. Με το Σισέ παίζεις. Άντε τον κύριε Σάβα. Έχεις τον κύριε Σάβα άρρωστο και πας και βρίζεις το παιδί του από το σέριδα. Άντε δεν τρέπεστε λίγο. Τι. Λέτε τέτοια πράγματα εσείς. Εμείς τι εμείς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτες. Άντε δεν πάρε κανένα παίκτη. Άντε. Το προπονητή κρατήστε τον, μην τον διώξετε ποτέ. Και εσύ τον ίδιο τον Τάκη, τον Τάκη, κράτα τον. Καλημέρα, γεια. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Άντε, γεια. Τώρα έχει δίκιο, φίλε. Δίκιο. Είπα ότι έχει δίκιο στο μέταλλο. Μέταλλο πρωταθλητή έχει Ολυμπιακός. Εσύ πες ότι δεν έχει. Έχει, πώς δεν έχει. Καλησπέρα στον επόμενο. Κλείσε. Γεια σας. Γεια, γεια, καλησπέρα. Γεια σας, εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Εμάς ρωτάς ποιος είσαι. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά, καλημέρα από Αθήνα. Ρε παιδιά, και εγώ πολλά θα ήθελα να πω ένα πράγμα, γιατί μας έχει πιάσει η τρέλα όλους, ας πούμε, θα τρελαθούμε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, εάν τα δύο τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε πάρει δύο πρωταθλήματα και σήμερα ήταν όλα έτσι όπως είναι, ας πούμε, θα ήμασταν στην τρέλα? Όχι. Όχι, θα λέγαμε ότι ομάδα θα φτιάξει, θα το στρώσουμε, θα το παλέψουμε, θα κάνουμε δύο μεταγραφές, έτσι θα λέγαμε. Ναι, έτσι θα λέγαμε. Οπότε είναι η στέρηση, ρε γαμώτο. Σωστά. Αυτό 1000%. Και τι να κάνουμε τώρα. Υπομονή! Ναι, να φάμε ένα χάπι που θα βλέπουμε τι είμαστε από τα δεύτερα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ωραία, πες μου εσύ, ρε Δημήτρη, τι να κάνουμε. Εγώ όταν λέω υπομονή, δεν λέω να κάτσουμε σταυρωμένα χέρια. Αλλά αυτό λέω να μην τρελαινόμαστε, δηλαδή. Είμαστε ένα βαθμό πίσω. Έχουμε παίχτες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους βάζει όμως, ρε γαμώτο, και δεν τους αφήνει στον πάγκο. Αυτούς τους μάτια τους καντουρίδες. Τώρα έλεγες υπομονή. Τώρα υπομονή έλεγες. Σου γύρισε το μυαλό. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά μη φάμε τον προπονητή. Αυτό λέω ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ας πάει και κανένας παίξει στον μπακ, στο Σίγνε Ξέδρα. Και ο Πρίγιοβιτς. Θα τον φας και θα βγουν οι ποδοσφαιράνθρωποι που έχεις, αυτοί οι σούπερ, και θα βρουν άλλον. Μη φοβάσαι. Θα βρουν χίλιες φορές χειρότερο. Τι να πω ρε παιδιά, τι να είμαι πολύ στεναχωρημένος, δεν μπορώ. Σε καταλαβαίνω. Σε νιώθουμε 1000%. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτά πάθαμε χθες ακριβώς. Αυτό που πάθαμε στον αέρα το πάθαμε χθες εμείς. Από το 60 μέχρι το 90. Θα κάνουμε σήμερα εκπομπή στο φίλο. Καλά που δεν κάναμε μετάδοση. Θα ακούγανε για μανάδες, για σπίτια χθες. Καλά που να είναι καλά η ομίχλη. Τι έγινε. Κι άλλα θες να ακούσεις. Όχι, πάμε. Ρε τι τραβάμε, ρε. Τι τραβάμε. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ και επίθεση από κάτω. Χάνει ο ΠΑΟΚ και επίθεση από εδώ. Α, τώρα εσύ. Εντάξει. Θα κάνω. Αυτά για σήμερα. ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.